Θα μπει μέσα reality. Άντε μπε. Χθες φίλε είχαμε διακοπή ρεύματος. Είχα ενημέρωση μέχρι τις 11. Μετά τις 11 θα ήμουν διαθέσιμος όπως και ήμουνα τηλεφωνικά. Ενημερώθηκα θα είμαι διαθέσιμος μετά τις 11. Έλα μπες μέσα ρε φίλε. Έλα μπες μέσα. Έλα εδώ μας περιμένει και ο κόσμος στο live. Εδώ είμαστε. Γεια σας καλησπέρα. Μπαλαντέρ. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ο Μπαλαντέρ είναι εδώ. Εντάξει. Τη Δευτέρα γίνεται μια υβριδική εκπομπή. Έτσι. Ανάλογα την κατάσταση. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 12 φίλες και φίλοι. Μέχρι τις 12 φίλες και φίλοι θα πάμε παρέα εδώ στο Λίμπερο 107,4 με το νέο χαλί της εκπομπής, το καλοκαιρινό, το αμυγός καλοκαιρινό. Καλοκαιρινές εκπομπές για πάντα. Έτσι, με Μπέσερ Γυράκι να παίζει από πίσω. Να ξέρετε, αυτό θα φάτε στη μάπα για πολύ καιρό από εδώ και πέρα. Το κόψαμε το σαξόφωνο και την τρομπέτα του Μαλούφ. Ωραία, Αρμενία, κοντρατάκ 2-1. Ειρήνη Καζαριάν έχει κάνει το 0-1 μέχρι στιγμής. 0-1 προηγείται η ποδοσφαιρομάνα Αρμενία στο ΆΚΑ με τον γκολ του γνωστού αστέρα του Καραπετιάν. Στο ξεκίνημα του αγώνα, στο 28 είμαστε. Γύρω Καραπετιάν θα ήθελα. Μια εθνική ομάδα η οποία σε σχέση με το μάτς που έπαιξε την Παρασκευή, έπαιξε την Ιταλία, είπα Σάββατο. Νομίζω Σάββατο το παιχνίδι με την Ιταλία. Ξεκίνησε με 5 αλλαγές. Δηλαδή μιλάμε για άλλο σχέδια, για άλλη διάταξη, 5 καινούργια πρόσωπα που έχει να κάνουν με τερματοφύλακα, με στόπερ και όλα αυτά. Φυσιολογικά πράγματα. Χάνει με 0-1 από την Αρμενία σε παιχνίδι, ναι, το οποίο από όσο καταλαβαίνω Νίκο, το ναι, τρίποντο είναι απαραίτητο. Θα για την προσπάθεια που κάνει η εθνική μας ομάδα για να προκριθεί στο γύρο 2020, εδώ είναι που γελάμε. Τέλος πάντων. Το λοιπόν, βλέπω αύριο, αυτή είναι υποψήφια για τον πάγκο της εθνικής. Λες, ναι. Λες τόσο πολύ. Δεν νομίζω. Μπήκε ο Κότσιρας. Δεν μετανιώνω. Στη θέση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Άλλαξε τον Χάρη Μαυρίου, που ξεκίνησε ως δεξιός μπακ. Σήμερα γενικά στη θέση δεξιού μπακ είχε ένα θέμα ο Ποσπονδιακός Τεχνικός. Που ξεκίνησε με το Ζέκα με την Ιταλία, σήμερα ξεκίνησε με τον Μαυρία. Τραυματίστηκε ο Μαυρίας, τουλάχιστον αυτό μεταφέρθηκε. Ότι είχε ένα τράβηγμα. Θλάση μεταφέρθηκε μάλιστα από τον συνάδελφο. Και πέρασε θέση του ο Κότσιρας. Νομίζω και αυτό λένε Γιάννη. Ναι. Με το λένε Γιάννη. Γιάννη. Αυτό είναι Κότσιρας με ωμέγα όμως. Μ' αρέσει αυτό. Και ο άλλο που έχει ο αριστερό μπακ, πώς λέγεται. Ρε. Ο Κούτρης. Όχι, ο του Αστέρα, ρε. Του Αστέρα. Πολύ καλό. Επικίνδυνα εθνική ομάδα λοιπόν. Μέσα στην περιοχή. Όχι. Ποτέ. Διώχνουν οι Αρμένοι. Ποιο Ευαγγέλιο, ποιο Ευαγγέλιο. Ο Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλο είναι ο στόπερ. Ένα αριστερό μπακ ο που έχει. Ο Βαλιέντε. Όχι, άλλο Έλληνα. Βρείτε τον αριστερό μπακ του Αστέρα Τρίπολη. Giveaway θα κάνουμε. Τσιμίκα. Όχι, ποιο Τσιμίκα, Γρανίκο. Ο Τσιμίκα είναι ο Ολυμπιακό. Αυτό τι έχει στο μάτι του. Από κάτω. Όπω αυτό. Και στην ιστορία που. Αυτό είναι. Που είχε πάει από κάτω ένα Αρμένιο παλιά, στα καλά χρόνια τη Λαϊκή Δημοκρατία. Revolution τότε. Ναι. Λεβόν Πατσαγιάν. 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 Ναι, τον κύριο Πατσαγιάν. Έρχεται, λοιπόν, ο Λεβόν Πατσαγιάν να περάσει ιατρικά και δεν βλέπει από το ένα μάτι. Και θέλει πίσω. Δηλαδή ο τύπος έβλεπε από ένα μάτι. Εκπληκτικό. Φοβερό. Ωραία χρόνια, ρε φίλε. Ωραία. Εγώ τα έχω πει. Εκείνα τα χρόνια ήταν ωραία. Ήταν ρομαντικά. Μπορεί να μην είχαν τα λεφτά που έχουν τώρα και τις επιτυχίες. Αλλά ήταν ωραία ήταν χρόνια. Λαϊκά χρόνια. Ήταν ωραία χρόνια, ρε φίλε. Η λαϊκίλα. Ναι, έχει τη χάρη της, εντάξει. Ήταν ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Λοιπόν, φάουλ, το λες επικίνδυνη θέση από εκεί, λίγο μακριά είναι. Κίνδυνο για τα πόδια του Φορτούνη δεν είναι. Αλλά θα πάρει φόρα, θα το εκτελέσει. Καλό. Να μια κομπίνα λοιπόν που λεμένει στην προπόνηση. Κοντά. Και το. Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα λοιπόν. Έκοψε ο Αρμένιος, ο Μιχιταριάν. Θα το λέμε όλους Μιχιταριάν γιατί μόνο αυτόν ξέρουμε. Δεν μπορώ να τα παλικά. Και τον τέτοιον και τον Καραπετιάν. Και ο Καραπετιάν βέβαια. Ο Μιχιταριάν, ο Καραπετιάν και ο Καραπετιάν ο Μιχιταριάν. Και είχε τον Καζαριάν, όχι τον Ειρήνη Καζαριάν. Τον αδελφό τη. Αυτόν που ήταν στο Ολυμπιακό παλιά, θυμάσαι. Που είχε βρεθεί πριν κανένα 3-4 χρόνια. Μπορεί να είναι και αδελφό τη Ελληνική. Λε, τη Νουνέ. Τη Νούνε Καζαριάν. Τη Βιζιταριάν. Οχτάκι το φάγαμε. Έχουμε πολύ καλά κλεισμένου χώρου πίσω. Το αμυντικό transition είναι νομίζω για σεμινάριο. Ακόμα και οι Αρμένοι ζορίζονται πάρα πολύ να βγουν στην κοντρατάκ. Δε τι κάνει ο άλλο. Πω, ρε πάρτε την μπάλα, ρε. Νίκο, τι γίνεται καλά μου φίλε. Τι να γίνει, ρε Νίκο, καλά εδώ πέρα. Brownie Day, φίλε, ετοιμαζόμαστε. Στον απόϊχο τη διακοπή του ρεύματο. Ναι, ετοιμαζόμαστε για τον Brownie Day. Τώρα πε να σου πω λίγο. Χθε δηλαδή αυτό το σκηνικό με τι 7 ώρε. Εντάξει και 10 παρα 5. Να έρχεται και να σκάει τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Κεραμνός είναι θρία. Πάνω που έστειλα τον Βασίλη Καβαδία να πάρει να πάρει παγωτό, δηλαδή. Είναι εκπληκτικό. Και δεν λες καλά, σου λέω εγώ, που ήσουν εσύ ο Ινδιάνος εδώ πέρα και παρέμεινες ο Καουμπόης. Δηλαδή, γιατί μπορεί και σε κάποια φάση 7-8 ώρα να πει σε παιδιά, δεν αντέχω. Αλλά υπάρχει, πέρα, βαρέθηκα. Υπάρχει μια λέξη που έχει 3α, αλλά δεν την πούμε. Καουμπόη θα σε πούμε. Καουμπόη. Ναι, κατάλαβε. Που κι εγώ, άμα είχα μείνει στο γραφείο, θα ερχόμανε. Αλλά είχα γυρίσει σπίτι, δηλαδή δεν γινόταν αυτή η κατάσταση. Ήταν το τίμιο, νομίζω, και το σωστό να μείνει.
Τέλος πάντων. Στόμα και αυτό. Αύριο έχω να πάω σε μια γενική συνέλευση, η οποία είναι να ξεκινήσει 7 η ώρα, Νίκο. Είναι να ξεκινήσει 7 η ώρα. Λογικά θα ξεκινήσει 8-8.30. Και θα συζητεί και το μπάσκετ. Θα φύγουμε για τις 12, με βλέπω. Να μην πάμε, ρε φίλε. Δηλαδή είμαστε στο μετέχμιο. Πήγαινε λίγο, πήγαινε. Άντε πάλι. Είναι, για ρεπορτάζ θα είμαστε, κύριε φίλε. Διαρκώς τηλέφωνα θα βγαίνουμε. Τώρα υπόθηκε αυτό. Τώρα υπόθηκε το live να παίξει συνέλευση. Δικό μου. Live γενική συνέλευση Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Μπα, φίλε, δεν είναι πάλι. Παλιά ήταν ωραία τα χρόνια. Έχει και εκεί ωραίες συνελεύσεις. Τώρα αύριο όλο και κάτι θα έχει. Με αφορμή τον μπάσκετ. Αλλά αν δεν είναι το ποδόσφαιρο ο βασικός λόγος, δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 είναι βραδιά ποδοσφαιρικιά. Ναι. Με διάφορα παιχνίδια. Νίκο Βαδόπουλος, θα σε ενημερώσει τώρα τι γίνεται. Τώρα θα πει το τώρα, γίνεται, τώρα. Τώρα. Τώρα θα πει τι γίνεται. Λέει το Γιαννούλη. Το Γιαννούλη. Το Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Το Γιαννούλη Λαγκατζάκη. Πάλι μπροστά η Αρμενία επικίνδυνα. Όχι, oh, όχι, όχι. 0-2 η Αρμενία. 0-2 με την Ειρήνη Καζαριάν να σκοράρει. Η Αρμενία λοιπόν στο 32. Όπου πάει ο Άγγελος. Αγγελάρα φινίτο. Ο 10 το έβαλε. Δεν ξέρω αν είναι πάλι ο Καραπετιάν. Βασίλη, βάλα κανένα κλαρίνο, ρε. Στο 32. Ελλάδα-Αρμενία 0-2. Στο 32 έκανε και. Ο Καζαριάν το έβαλε, φίλε. It rhymes. Yes. Μετά την νίκη στο GNTM. Ναι, έτσι. Πρόσεχε λίγο εδώ. Πρόσεχε λίγο εδώ το Παπασταθόπουλο, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που ξαπλώνει. Καζαριάν μας πήρε και το παιχνίδι και το γιούρα από τα χέρια. 0-2 λοιπόν η Αρμενία στο όμορφο ΆΚΑ, στο κατάμεστο ΆΚΑ. Σε αυτή την πραγματικά γεμάτη. Όλη η Αθήνα είναι εκεί. 0-2 λοιπόν στο 32. Η αμυντική λειτουργία της Εθνικής πραγματικά διδάσκεται σε σεμινάρια κορυφαίων. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πώς να είναι η αμυντική λειτουργία όταν τη μία εμφανίζεται το Σάββατο με τρεις πίσω, τους αλλάζεις, τους κάνεις δύο στην πορεία του αγώνα. Σήμερα εμφανίζεσαι με άλλους δύο. Ναι. Άλλον τερματοφύλακα, άλλον δεξιά, άλλον αριστερά. Δηλαδή, ρε φίλε, τι να πω. Τι να πω, ρε. Έχουμε και παιχνίδια. Τόσα χρόνια λεφτά του προπονητική αυτός ο άνθρωπος. Τόσα χρόνια. Ναι. Τι να πω. Mm-hmm. 0-2 λοιπόν η Αρμενία. 0-2. Κάνουμε 4-2 τώρα και το γυρνάμε. Σίγουρα σκύλε. Έγινε, θα μου πει 0 και στη Βοσνία χάναμε, καλέ μου φίλε. Ελά. Και στη Βοσνία χάναμε 2-0, αλλά θα μου πει εντάξει. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια γίνανε πριν 5 μήνες. Ναι. Περίμενε να δούμε και το live. Κορμί και αλάτι. Κορμί και αλάτι. Βασίλη Καβαδία, τι γίνεται, όλα καλά. Μπράβο. Λοιπόν, στην Ευρώπη. Αλβανία, Μολδαβία 0-0. Ανδόρα, Γαλλία 0-2. Βέλγιο, Σκωτία 0-0. Γερμανία, Εσθονία 4-0. Στο 32 όλα αυτά, έτσι. Γερμανία, στο 32, 4-0. Ελλάδα, Αρμενία 0-2. Με Καραπετιάν και Γκαζαριάν. Βέβαια. Ισλανδία, Τουρκία 2-0. Τι είναι οι Τούρκοι μετά την νίκη της Γαλλίας. Μάλιστα. Ιταλία, Βοσνία 0-1. Οι Βόσνοι μέσα στην Ιταλία. Να λοιπόν η έκπληση. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα αυτό για την εθνική μας, Νίκο. Ενώ κατά τα άλλα. Λευκορωσία, Βόρεια Ιρλανδία 0-0. Λίχτενστάιν, Φιλανδία 0-0. Ουγγαρία, Ολλία 0-0. Ρωσία, Κύπρος 0-0. Στη Μόσχα εκεί πέρα. Η δεύτερη πατρίδα μου κρατάει ακόμα στεναρή αντίσταση. Είχε πρώτη. Προχωράμε. Αυτή είναι η πειρατή τη Ραφίλα, τι να σε κάνω. Δεν γεννήθηκα στην Κύπρο όμως. Εκεί υπηρέτησα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Okay. Είναι τιμή, φίλε, να υπηρετήσει την εθνική φορά, να ξέρει. Αλλά δεν τα ξέρει εδώ πέρα που μου κάνει σαν γραφεία. Πρώτο γραφείο, γραφείο ενημέρωση. Όχι, δεν γραφείο ενημέρωση. Πρώτο γραφείο ήταν. Σκηνοθέτη και οπερατέρ. Σκηνοθέτη και οπερατέρ, μάλιστα. Τι δουλειά έχει σκηνοθέτη και οπερατέρ στο. Όχι, το άλλο. Τι είσαι δημοσιογράφο. Και τι δουλειά έχει ένα δημοσιογράφο με τα βλήματα αέρο. Α, σε μην πει τίποτα, κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι. Εσύ, Τζιωβάνι Ντάλλας, είμαστε συγγενείς. Επικίνδυνα λοιπόν μέσα στην περιοχή η εθνική μας ομάδα. Τόινγκ, τόινγκ. Είδαμε και το κουλούρι, ρε φίλε, γιατί δεν πρέπει να έχει κουμπίσει μπάλα. Εγώ τώρα πριν κάτι πάτησα εδώ και το έκλεισα αυτόν Νίκο και λογικά μέχρι να πάμε στο διάλειμμα θα πεθάνουμε. Θα βγάλουμε την μπέμπελ λίγο εδώ πέρα. Ναι, συνεχίζω εδώ πέρα. Έχουμε ένα κόρνερ στο ΆΚΑ. Εδώ είναι Νίκο, εκεί είναι, εκεί είναι. Δεν κάνει δουλειά αυτό. Δεν κάνει δουλειά εκείνο. Για δοκίμασε. Πήγαινε κοντά και πάτα το, κοντά. Δεν κάνει δουλειά αυτό, Νίκο. Κόρνερ, η κεφαλιά είναι out για την Αρμενία στο 36ο λεπτό. Ο Μανολάς κοιτάει με το βλέμμα της αγελάδας και τη φρατζούλα του τι γίνεται. Ωραία η μπλούζα της προθέρμανσης εθνικής. Έλα ρε Νίκο, πάνε πάρε μία μα είναι. Ε? Πάνε πάρε μία. Μα ζώσουν. Ναι. Καλά δεν μαζί είναι από τον Άγρια μου πεις. Μα ζώσαν την εθνική. Γιατί σας ζώσαν, δεν κατάλαβα. Τι είστε. Κατάλαβα ρε φίλε. Συντιζόμενοι είστε. Όπα η Αρμένη, όπα η Αρμένη, ο πεταλάκι. Βέβαια ρε φίλε. Είναι και η Ειρήνη εκεί πέρα. Λογικά ναι. Ξέρεις το σχολείο που είχε εμφανιστεί ένας Αρμένιος. Ναι. Έχετε πρώτη μέρα που λες, φίλε. Δημοτικό είμαστε, το θυμάμαι. Ναι. Έχετε πρώτη μέρα.
Πρέπει να ήταν η πρώτη μέρα που ήρθα από την Αρμενία, δηλαδή. Ναι. Δεν είχε, ήταν. Ναι. Στα νοητικά ήταν η συνεννόηση. Hello. Την πρώτη μέρα που έρχεται πάμε εκδρομή. Στοιχιζόμαστε για να πάμε εκπομπή. Εκπομπή δύσκολα. Εκδρομή κάθε δίπλα μου. Τιτάξη, Τετάρτη ήμασταν. Δημοτικού. Αλλά από τότε αλληλεγγύη, φίλε. Refugees welcome. Ναι, τι έκανε. Λέω, κάτσε εδώ μαζί μα και αυτά. Εντάξει, δεν στενόγιο, δεν σου λέω, δεν έβγαινε άκρη και δεν ήξερε ελληνικά το παιδί του καημένου. Αγγλικά. Και αγγλικά, ρε. Αρμενία, ρε, πλάκα μα κάνει. 57, πότε ήταν. Στην Αρμενία δεν έχουν το lower. Τι άχανε, ρε, φίλε, πλάκα μα κάνει. Στο να μου πει. Λοιπόν, αυτό γιατί είναι σε πάυση από μόνο του. Τώρα είναι αλλιώ. Τέλο πάντων. Από τότε να ξέρει, ήμασταν αλληλέγγυοι στα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Ρε, εσύ. Τι κάνει, δεν βγάζει. Δεν ξέρω τι γίνεται, Ελληνικό. Δεν ξέρω. Υποφέρω, η Ελλάδα μπροστά, η Σέντρα τα δεξιά, δεύτερο δοκάρι. Η προβολή από κοντά, γκολ για την Ελλάδα. Ποιο, ρε. Όχι, ρε, μην τρως. Μην τρως, ρε, μην τρως. Μην τρως. Μην τρώτε, παιδιά, δεν είναι γκολ. Αλλά συνεχίζει τη φάση. Για να δούμε από τα αριστερά οι εθνικοί. Πάνε να βγάλουν. Ούτε ένα-δύο μπορούν να βγάλουν. Ποπ. Δεν μπορούν τα παλιεκάρδια. Η Γερμανία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Δεν μπορούν τα παλιεκάρδια. Πάλι εθνική μπροστά που πιέζει. Φορτούνη. Στα αριστερά η παλιά. Η σέντρα του Κούτρι κόντρα πλάγιο. Μάλιστα, στου 38 είμαστε. Και περιμένει. Περιμένει. Α, κόρνερ είναι. Η πλάγια είναι. Κόρνερ είναι. Μάλιστα. Με τον Κούτρι στην εκτέλεση. Όχι, ναι, Λεωνάρντο. Κορυφώνει διαγωνία. Ο Κούτρι ο κόρνερ. Το ΆΚΑ έχει πάρει φωτιά. Στερίζει τους διεθνείς του Άγγελ Αναστασιάδη. Δεν εκτελείται ακόμα το κόρνερ. Παρατηρήσει του διαιτητή. Μπαρσεγιάν. Μπαρσεγιάν, τι ονόματα είναι αυτά. Σοδράς Παπασταθόπουλος. Ο Σοκράτης δεν είναι πολύ κρίμα, ρε φίλε, που είναι σε αυτή την εθνική ομάδα. Και ο Μανολάς είναι κρίμα, και αυτός είναι κρίμα. Θα μου πει ο Σοκράτης ήταν και στην ομάδα του Euro, του Μουντιάλ του 2014. Εκτελεί ο Λεωνάρντο Κούτρις. Καλό η κεφαλιά. Τι ου, ρε φίλε. Τράκαραν ο τερματοφύλακας με τον αμυντικό. Ήταν εντυπωσιακό όμως. Σταμάτα, ράσε λίγο να το πουλήσουμε ωραία. Τερματά πώ το βλέπει. Πραγματικά κρίμα για τον Παπασταθόπουλο είναι σε αυτή τη φουνιά τη εθνική. Νέο κόρνερ τα αριστερά με τον Λεωνάρντο Κούτρι στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Κούτρι. Δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Τατζικιστάν. Πώ το λένε αυτό το τερματάκι πέρα. Με του Μπιζεριάν. Του Μπιλζέριαν. Μπιλζέριαν, πώ λέγεται εκεί πέρα. Αν είχαμε καλή ευκαιρία πριν, οκ. Παρότι ήταν με το κεφάλι Φορτούνη, κάτι που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Αλλά... Στον Μπούτι. Με τον Μπούτι την έβγαλε. Μπορεί να βγει και λίγο τέτοιο. Ναι. Παπά. Επίσης βάζουμε και τον πιστή στην παράδοση να χτυπάει αριστερός back το αριστερό κόρνερ. Ενώ πλέον συνήθως. Για να παίρνει την καμπύλη και να πηγαίνει προς τα μέσα. Ναι, όμως, αλλά εμείς τα βάζουμε αριστερό να εκτελεί τα κόρνερ. Κάνουμε... Καλώς! Καλώς όπως λέει ο Θεός Ανάκης για το Σοκράτη εδώ μαζί μας. Και Ραλέκος το λέει. Καλώς. 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 Θες λοιπόν μου έβαλε στην πρίζα με το NBA το βράδυ που μιλούσαμε. Ναι. Ενώ ήμουν πολύ κουρασμένος, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχα κουράγιο να το δω. Κοιμήθηκες μέχρι τις 4. Κοιμήθηκα μέχρι τις 4, το είδα και σήμερα όλη μέρα με φυτό. Ξυπνάς με τον Grand στις 4 ότι, ώρα. Η πλάκα είναι ότι χθες, παρότι δεν ήμουνα καθιστός και έβλεπα το παιχνίδι, δηλαδή δεν ξάπλωσα σε κανένα σημείο του αγώνα, υπήρχαν πολλές στιγμές στις οποίες Νίκο Παπαδόπουλε. Καλησπέρα στο Λονδίνο και στο φίλο τον Κώστα, ναι. Βέβαια, καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι. Μέχρι το Λονδίνο έχουμε φτάσει. Αλλά επίσης να γύρισε. Ήταν πολλές οι στιγμές που έπεφτε ένα προσκύνημα έτσι και σηκωνόμουν. Το παιδί ήταν εκεί μαζί, δίπλα. Κοιμόταν αυτό, δεν έχει σημασία. Είναι μια χαρά, αυτό δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Και σου λέω, η μέρα μου σήμερα είναι, δηλαδή υπάρχει μια πολύ, πολύ κούραση. Δουλεύες πρωί μετά. Όχι. Γιατί κοιμήθηκες. Αλλά κοιμήθηκα, αλλά κάπου στις 10 σηκώθηκα. Έλα ρε μάνα όλη σιώπη. Μπες και να το κάνεις 3-2 ρε. Έλα γόρα κοιμού. Κόβεις να πω να το κάνω 3-2. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει, αλλά τώρα επόμενος coach μπορεί και όχι. Σωστά. Να δούμε τον Αναστόπουλο στην Εθνική. Πω. Γιατί όχι ρε φίλε. Ο Σεϊμπούτης ρε φίλε κάτω. Πού είναι αυτή η ψυχή. Στη Σαραγώσα. Ο Ρεϊνάλντα Σεϊμπούτης. Άλλο ταλέντο του Ολυμπιακού. Του Αμαρουσίου. Με Ματσιγιάουσκας. Και του Αμαρουσίου, φίλε. Ο Άρβιντας Ματσιγιάουσκας. Φάουλ για την εθνική. Πολύ δεν είναι καλή εκτέλεση. Πραγματικά δηλαδή. Πω, δεν στείλει αυτή η ομάδα, ρε φίλε. Η γενοκτονία των Ελλήνων. Ρε φίλε, δεν είναι κακή φουρνιά, ρε φίλε. Καλική, δεν ναι. Είναι κακή φουρνιά. Ενίκο, τα καλά υλικά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσει και σωστά. Σουτ πάνω στα σώματα. Άρα θεωρείς ένα θέμα που τι λες εσύ, 100, ο κάτοικος Περέας. 100%. Που η πρώτη συνέντευξη δημοσιογραφική είναι με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Αυτό λες. Για, ο Παπαδόπουλος το Γενάρη του 2009. Άσπρα μπουτάκια τότε και κοντά παντελονάκια, ναι. Το Γενάρη του 2009 που ξεκινούσε δειλά-δειλά τα βήματά του. Ναι. Στη δημοσιογραφία. Το Γενάρη τι. Ναι, για τα κοντά παντελονάκια λέω, αλλά τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε πώς κοντά παντελονάκια δεν ήταν, εντάξει. Είχε πάρει την πρώτη του ever συνέντευξη ο μετέπειτα ρεπόρτερ Άρη από τον Άγγελο Αναστασιάδη. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Και εκεί άλλαξαν όλα. Σου βγάλε τσίπουρο. Όχι.
Ένα νερό μόνο, αν σα είναι εύκολο και τέτοια. Είσαι μικρό, μου λέει, δεν σου βάζω. Για πού είχε γίνει αυτή η. Για μια εφημερίδα δημοτική εκεί πέρα στην Πέρα. Α, τα έπαιρνε και από το Δήμο δηλαδή. Δεν ήταν του Δήμου. Κρατικό δίατο. Όχι, όχι. Ήταν μια εφημερίδα δημοτική, ενώ ρε παιδί μου τοπική. Χρησιμοποιήσα λάθος λέξη. Ναι, εκεί έρχονται κάτι. Πώς το λέει, κάτι γενική γραμματεία αθλητισμού, κάτι έσοδα, κάτι κελπνό για κάτι τέτοια. Ενός ανθρώπου, ρε παιδί μου, που την είχε και κατέβαινε υποψήφιος. Α, μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Ήταν η πρώτη... Βγήκε τελικά ο άνθρωπος. Όχι. Ήταν η πρώτη και μοναδική μου επαφή με το πολιτικό ρεπορτάζ, μπορώ να το πω πολιτικό ρεπορτάζ, ναι. Αυτό είναι κολλασιάτικα συνέντευξη. Πιο πολιτικό ρεπορτάζ. Έκανα και γενικά λες για ναι, την εφημερίδα. Είχα γιατί ασχολούμαι και με το πολιτικό, αλλά έκανα και ναι. Τα αθλητικά. Εδώ έκανα ναι. Ρεμί, πήγα να πω. Τέλος πάντων, ρεπορτάζ handball. Τότε η Περέα είχε ομάδα που αγωνιζόταν στην Α1. Μπράβο, και έπαιζε λέγανε. Και στην Ευρώπη, αόθερμαϊκού. Τι λέρε, φίλε. Και έπαιζε και στην Ευρώπη, είχαμε παίξει με τη Sporting Λισαβόνα. Βεβαίω. Βεβαίω. Ούτε εκεί πήγαμε ταξίδι. Ούτε εκεί. Ούτε τώρα θα πάμε. Καλά, δεν πληρώνει ο υποψήφιος. Η μέρα μας είναι γνωστή. Καλά, θα πάμε τώρα. Το Θερμαϊκού είχε και την ομάδα τότε αυτός. Πασόκ στενή πολύ. Καλά, λέει, δίκιο έχει. Πασοκάρα. Το παλιό, το ορθόδοξο, το καλό το Πασόκ. Εντάξει, με τον Αντρέα που τρέμουν τα κόκαλά του με τη Φόφη. Τελικά δεν μας είπες, τα έπαιρνες από τη δημοτική εφημερίδα. Δεν πληρωνόμουν, τι έκανα. Δεν ήταν του Δήμου, ρε Νίκο, ήταν τοπική. Τέλος πάντων, το λαμόγιο εκεί πέρα τη περιοχή, whatever, ό,τι ήταν. Δεν ήταν λαμόγιο, μια χαρά άνθρωπο. Εκεί τη περιοχή τώρα, ό,τι και αν ήταν. Το μπρούχο, ντάτε να το πω έτσι. Εντάξει. Καλό πακέρι παίρναμε τότε. Άρα στο κεφάλι του κουλούρι, πρόβλημα. Πώς το λύνεις? Αστυνόμωσα ίντρε, φίλε. Εύκολο είναι. Δεν θυμάσαι το τραγούδι. Πρόβλημα. Ωραία σιγά γίνει. Οχ, άνοιξε το κεφάλι του άσχημα το κουλούρι, πρέπει να είναι. Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά. Σιώβα είναι. Την έφαγε εκεί πέρα σε ένα σημείο που όταν ανοίγει και τρέχει αίμα, τρέχει πολύ. Στην έχεις όχι ανοίξει και σένα? Όχι, ευτυχώς. Το κεφάλι. Όχι. Τι βρήκε. Όχι. Λοιπόν, το άνοιξε το κεφάλι του Σιώβα. Διακοπή έχουμε σε αυτή τη ματσάρα που βλέπουμε. Ωραία, φίλε, δες κατευθείαν με έβγαλε. Ναι, ρε, αφού είναι ένα σημείο εκεί πέρα το. Είναι άσχημο. Μάλιστα. Το σημείο εκεί. Βασίλη, με αυτόν τον ήχο τι θα γίνει τώρα, πιστεύεις? Τι να γίνει, ρε, φίλε, να πάμε Πέμπτη. Πάμε τώρα, Πέμπτη εδώ η Θεσσαλονίκη. Σαν να χτυπάει το εξαπητήρι μου. Ναι. Δεν κατάσαι αυτό το πράγμα τώρα και το έχει πολύ δυνατά. Μην κοιτά έτσι. Μην κάνει τι αντιδράσει, θα περάσω μέσα από το τζάμι. Σιγά, σιγά, μέσα, σιγά. Μέσα από το τζάμι. Σιγά να βάλουμε τσίκινο, σιγά. Θα γίνει. Σιγά. Ανατριχιάσαμε. Και θα σιγά. Γίνει εδώ πέρα πανικός, κανόνι στην πορεία σου, έτσι. Δεν θέλω και πολύ. Ξέρεις, έχω τα νεύρα μου αυτές τις μέρες. Αδελφέ μου. 7 ώρες μαζί χθες μέσα σκοτάδια. Δηλαδή να σου ρωτήσω κάτι. Χθες εδώ όταν είχαν πέσει σκοτάδια. Τι φάση, ας πούμε. Έψαχνα τη θήκη του καπνού και να πάρω χαρτάκι, δεν την έβλεπα. Και χωρίς air condition, δηλαδή. Είχαμε ανοιχτά τα παράθυρα και μένα το κουνούπι μέσα, κοπάδια που μπαίνανε μέσα. Τι γίνεται τώρα. Και γινόταν κλάμα. Πανηγύρι. Άστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στοίχημαν.gr μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή, έχετε. Η ανατροπή το τώρα. Δεν θα δίνει πόσο ανατροπή θα δίνει τώρα. Μια κοσάρα δεν θα δίνει. Και βάλει 20. Καλά, παραπάνω. 20 θα δίνει ανατροπή. Καλώς. Μπαίνεις. Καλώς. Λοιπόν, ναι. Μπαίνεις μέσα στη στοίχημαν. Πατάς ανατροπή, Ελλάδα το γυρίζει. Πληρώνεσαι. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Μπορεί να πάρει ένα δεκάρικο στοίχημα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, προχωράμε. Τι να κάνουμε. Σε αυτή τη ζωή δεν παίρνουμε μόνο, θα δίνουμε κιόλας. Εντάξει. Ναι. Εύκολα και απλά κατεβάζει την εφαρμογή. Στοίχημα.gr. Βλέπω το Σιώβα να του τοποθετούν αυτό το οποίο πώς λέγεται. Προστατευτικό δίχτυ στην κεφαλή του. Λοιπόν, πάμε στο break εμείς και επιστρέφουμε σε. Κάλεση μόνο του ανθρώπου. Έχουμε ημίχρονα, κυρίες και κύριοι, ημίχρονια. Στα παιχνίδια για τα πραγματικά του Euro 2020, Αλβανία-Μολδαβία 0-0, Ανδόρα-Γαλλία 0-3, Βέλγιο-Σκοτία 1-0, Γερμανία-Εστονία 5-0, Τάλαρο από το ημίχρονο, Ελλάδα-Αρμενία 0-2 με Καραπετιάν και Γκαζαριάν, όχι την Ειρήνη, Ισλανδία-Τουρκία 2-1 μείωσαν οι Τούρκοι, Ιταλία-Βοσνία 0-1 στον όμιλο της Εθνικής μας, Λευκορωσία-Βόρεια Ιρλανδία 0-0, Λίχτενστάιν-Φιλανδία 0-1, Ουγγαρία-Ουαλία 0-0, Ρωσία-Κύπρος 1-0, δεν τα καταφέρνει η μαρτυρική εκεί πέρα, να πούμε μεγαλόνισος, η Τάτε, μετά τα πρώτα 45 λεπτά του... Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι όμως. Ναι. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κ. Βαγγέλης Λαμπέρης... Δεν υπάρχει θέμα να ζησιάδει. Ναι. Πριν το μάτς. Πριν το μάτς. Μετά το μάτς. Αυτά, παιδιά, δεν τα ρωτάνε πριν το παιχνίδι, αυτά τα ρωτάνε μετά το παιχνίδι. Για τώρα την έκαψε την ερώτηση. Εκτός να πάει ο ίδιος συνάδελφος και του πει: τώρα υπάρχει θέμα να ζασιάδει, κύριε Πρόεδρε. Σωστά. Σωστό. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας. Ναι. Έτσι, πώς τα λέει κιόλας ο γραμμένος. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε με τους συνεργάτες μας. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και για πες, Νικό Παπαδόπουλε, τι γίνεται, φίλε. Η Ντέγε διαβάζω παντού σήμερα, φίλε. Ναι, έκλεισε.
Έκλεισε. Προφορική συμφωνία. Μάλιστα. Με τον Νιγηριανό Στράικερ. Ναι. Ο οποίος την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος πριν από λίγο στο Λαμπαουτάρη. Ναι, έτσι, μπράβο. Και στον Νίκο Παπαδόπουλο θα υπερθεματίσω. Εγώ. Για δεύτερη φορά. Γιατί χθες είναι τις δηλώσεις. Θα τα λέμε και αυτά γιατί δεν εκτιμάει για κανένας άλλος. Ότι έρχεται την άλλη εβδομάδα. Αξί, είναι το μεγάλο μπαμ του Άρη τώρα. Είναι. Είναι το μεγάλο μπαμ, 500 χιλιάρικα, με μπόνους βέβαια, okay. Όχι μπρα, δεν λαθούμε. Okay. Εντάξει, μια μεταγραφή που αν βάλεις και την εφορία, μπορεί να φτάσει κανείς 700. Που την μπορεί θα φτάσει. Ρίσεις, το έλεγα και την άλλη φορά, αλλά ειλικρινά δεν το λέω για να, για να σου πω ότι δεν μου αρέσει. Δεν τον θυμάμαι στον Ολυμπιακό, δηλαδή παρότι έπαιξε πριν, πόσο χρόνο στον Ολυμπιακό, 3, 4. 15-17. Ήταν και η χρονιά της Champions League, έτσι. Και αν θυμάμαι στον Ολυμπιακό, δεν είχε έρθει με πολλές τέλος πάντων δάφνες. Είχε 23 συμμετοχές, 23 γκολ. Είχε γίνει μεγάλη φασαρία όταν είχε έρθει. Δεν θυμάμαι. Τον είχε πάρει τη West Brom Ολυμπιακός. Ναι. Και ενώ έπαιξε ρε παιδί μου στον Ολυμπιακό. 6 εκατομμύρια. Και γκολ στην Τούμπα είχε βάλει. Και έκανε. Ωραία. Δεν τον θυμάμαι και πολύ, ρε φίλε. Για χρονιά ο Ολυμπιακός έπαιζε Champions League και ομίλους, έτσι, όχι. Κοίτα, όπως σου έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένας παίχτης που στον Άρη θεωρούν ότι έχει το πακέτο. Δηλαδή αυτά τα οποία ψάχνει για τον επιθετικό. Αν έχει το πακέτο, μπορεί να πάει X-Factor, φίλε. X-Factor, μπορεί να πάει στο. Πώς το άλλο. Έχω ξεκινήσει και οντισιόν. Καλησπέρα, είμαι ο Ντέγε Μπράουν. Για πες. Λοιπόν, και θα σας τραγουδήσω. Και θα σας τραγουδήσω. Το Τζίκο Μπάμπα. Για πες. Λοιπόν, γι' αυτό και επέμεναν τόσο πολύ και δεν πήγανε σε κάποια άλλη επιλογή, ας πούμε, παίχτη που έχει αγωνιστικό ρυθμό, είχε γεμάτη σεζόν φέτος κτλ. Που είχαν επιλογές τέτοιες. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν το ίδιο ποιητικές με το Ιντέγε. Ναι. Και γι' αυτό έκανε και ο Θόδωρος Καρυπίδης την υπέρβαση. Λέει, ανέβαλα 50 πάνω. Λέει, μπα και το ψήσουμε. Ανέβηκε άλλα 50 ο πρόεδρος, έφτασε στα 500, έπεσε λίγο Ιντέγε. Κατάλαβε επιτέλους. Δηλαδή έβγαλε λίγο αυτή την νιγηρίλα, ας πούμε, από μέσα του, την αφρικίλα. Που έχουν όλοι οι παίκτες από εκεί κάτω έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Και λέει, και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, και λέει ότι εντάξει, εκεί είναι μια ευκαιρία. Έτσι ακούστηκε πάντως. Για μένα, έτσι ακούστηκε σίγουρα, ότι είναι για μένα μια ευκαιρία να επανέλθω πάλι στο προσκήνιο. Γιατί ένα χρόνο με βλέπει μόνο το σπίτι. Δεν με βλέπει. Το σπιτάκι μου. Το σπιτάκι με το δικό μου εκεί πέρα, να πούμε. Κατάλαβε αυτό. Και έρχεται την επόμενη. Καλώ στην προκειμένη περίπτωση με τον Ιντέγια, αφού ένα χρόνο δεν έπαιζε κιόλα, είναι ότι αναμένεται να δώσει το πάνω στην προετοιμασία. Λέω αναμένεται γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για Αφρικανούς ποδοσφαιριστές. Κρατάς και ένα καλάθι μικρό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μετά από ένα χρόνο δεν νομίζω να μην έχει διάθεση. Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω για τον θέμα διάθεση. Μπορεί, ξέρω εγώ, ναι, άντε μια εβδομάδα παραπάνω κάτι προσωπικό θέμα και τέτοια. Όχι τον Ιντέγε. Αυτό έχει γίνει για διάφορους. Το θέμα με τον Ιντέγε αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Να πάνε πρώτα απ' όλα όλα καλά με τις ιατρικές του εξετάσεις, έτσι. Να ανακοινωθεί. Το θέμα είναι σε τι βαθμό ετοιμότητα θα βρίσκεται όταν θα παίξει ο Άρης το πρώτο ευρωπαϊκό. Το οποίο είναι. Στις 25 Ιουλίου. Γιατί δεν έχει άλλες επιλογές ο Άρης μπροστά. Του Γιουνές. Okay. Χάμζα. Θα τον φάτε τον Χάμζα γιατί τον πάτε ψυχολογικά στο Λουτσέσκο. Εντάξει, το ξέρουμε. Αυτό το έχουμε καταλάβει κάπως στο Λουτσέσκο. Αφού είναι γνωστό, το ξέραμε. Ναι, οκ. Okay. Έχεις επιλογή. Δεν είναι ότι δεν έχεις κανέναν. Έχεις τον Γιουνές, έχεις τον Τικινή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά θα ήθελες και τον Ιντέγε. Κοίτα, τον Ιντέγε το θες αν παίζει με κανένα χωριό στο δεύτερο γύρο, που και αυτό βέβαια είναι επίφοβα κάποιες φορές. Μια ομάδα υπάρχει κιόλας που τη λένε Φόλα. Φόλα! Φόλα. Είναι από τη Μάλτα, είναι. Και αν αποκλειστεί, τι θα γράφουνε. Φάγαμε Φόλα. Πού να φας τώρα Φόλα από τη Φόλα, ρε φίλε. Έφαγε Φόλα ο Άρης εκτός Europa League. Ναι. Θα τον χρειαστείς και νομίζω θα τον έχεις σε καλή κατάσταση στον τρίτο πραγματικό γύρο. Εκεί που θα αρχίσουν δηλαδή τα ζόρια σιγά. Okay. Υπάρχει και μια ομάδα που δεν λένε Ζόρια. Όχι, δεν είναι Ζόρια. Ζόρια Λούχανσκ. Λούχανσκ. Ουκρανική. Αυτή πήγε μέχρι σε κάποια φάση πέρσι, πρόπερσι πήγε μέχρι του 8. Πέφτει με την United κιόλα, ρε. Ναι. Ναι, ναι. Έφτασε λίγο μακριά. Έχουμε. Νομίζω ότι η χρονιά που το πήρε η United. Δεν έχουμε ψωμί. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Μίλα λίγο. Τι να σου πω, ρε φίλε. Μπράουν Ιντέγια. Μπράουν Ιντέγια. Ξαναλέω ότι θυμάμαι λίγα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι θα. Είναι στον Άρη λογικά από την αρχή της προετοιμασίας. Γιατί άμα έχει να παίξει ένα χρόνο και ή τέλος πάντων ήταν εκτός ο άνθρωπος, θα χρειαστεί χρόνο. Για να ήταν στον Ολυμπιακό της χρονιάς του Champions League. Και με έτσι. Λεφτά έχει έρθει όλες, 6 εκατομμύρια. Ακριβώς. Για να έχει βρεθεί στην Premier League. Έχοντας δοθεί και εκεί χρήματα για να αποκτηθεί από την Δυναμό Κιέβου. Κάπως εκεί δεν ήταν. Δυναμό West Brom νομίζω. Ναι, η West Brom από εκεί τον είχε πάρει. Με 12 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, και δεν είναι κανένας 33-34 χρόνια να πει ότι είναι στα τελευταία του και λες τώρα πετάω χρήματα, ας πούμε. Είναι ένας παίκτης που είναι 27-28, είναι σε μια καλή ηλικία.
Προφανώς και ψάχνει και αυτός την ομάδα που θα ξανα. Είναι σιώδης ποδοσφαιρική ηλικία, θα τη χαρακτήριζα. Εντάξει, δηλαδή είναι ότι πήγα τα χρόνια. Και επειδή οι Αφρικανοί είναι και αθλητές, γενικότερα σαν ποδοσφαιριστές. Τι εννοείς? Είναι αθλητές. Είναι αθλητές, δηλαδή είναι η σωματοδομή τους τέτοια. Καλά, όχι όλοι. Περισσότεροι, Νικό. Okay. Και αυτός δηλαδή το βλέπεις ότι ανεβάζει, επειδή ανεβάζει και βιντεάκια και τέτοια που κάνει η προπονήση. Δεν το έχω δει τα βιντεάκια του Νικό, για πες. Εντάξει, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Το θέμα είναι η αγωνιστική του, ο αγωνιστικός του ρυθμός βέβαια, όχι η φυσική του κατάσταση. Γιατί αυτά τα παιδιά ενδιαφέρουν, εδώ θα σας μάθουμε πράγματα. Εντάξει, να το ξέρετε λίγο αυτό. Να μάθετε μπαλίτσα εδώ πέρα. Εδώ θα μάθετε μπαλίτσα. Λοιπόν, είμαι στο Instagram της ΕΠΟ, αυτή τη στιγμή εθνική ομάδα official βασικά. Και πέφτει πανηγύρι από κάτω. Γκόλ για την εθνική Αρμενία στο 32, Γκαζαριάν με εξαιρετικό τελείωμα 0-2, Ελλάδα Αρμενία 0-2. Και από κάτω. Έχετε το θράσος και με τέτοια χάλια ανεβάζετε και το σκορ. Αρέσει σε 10. Ναι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ γράφει ο Γκαζαριάν με εξαιρετικό τελείωμα 0-2 και γράφει άλλο από κάτω. Κάτι και εσύ κάτι εξαιρετικό τώρα. Από κάτω. Εθνική Μικόνου. Από κάτω. Τι είναι αυτό, ρε. Για κλάματα, μόνο Ολυμπιακός παίζει σήμερα. Λέει εδώ πέρα ένας άλλος φίλος. Άχρηστη Ελλάδα. Λαλάκα Οδυσσέα. Για τον Βλαχοδήμο. Ναι, λίγο από τον κόλλη, η αλήθεια. Οι Μότικονς που κλαίνε από άλλον εδώ πέρα. Ακόμα και εδώ αργήστε, λέει. Τι να πούμε. Εννοεί την ΕΠΟ που το έβαλε αρκά το 0-2. Ντροπή, γράφει ο άλλος. Ξεφτύλα. Μύκονος, βασικά για να το διαβάσω σωστά. Διώξτε τον Αναστασιάδη χθες. Ντροπή σας. Ο Τωροσίδης γιατί δεν παίζει, άντε άλλος. Και μετά ξεκινάει ο χαβάς καθενός. Πολύ ωραίο να πεις ότι αυτό ήταν και το σχόλιο τώρα. Φάγαμαν, φαγαμιάν, μπιπτσαριάν. Ναι. Ναι. Ούτε η Παναγιά δεν μας σώζει. Ο άλλος γράφει από κάτω, Internet Explorer, μάλιστα. Χάλια ντροπή μας, με ποια χώρα πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε, γράφει. Έχει, η απορία του έχει μια βάση. Έχει πολλές βάσεις. Καμιά στήριξη εσάς πλέον, μόνο οι σύλλογοι μας κρατάνε ψηλά στο ποδόσφαιρο σαν χώρα. Καλή επιτυχία σε όλους τους ελληνικούς συλλόγους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Okay. Βγάλατε όλους τους καλούς. Αναστασιάδη Πούλο. Μάγκης καλύτερα να φύγει και ο προπονηταράς. 0-2. Τον Πούλο όλοι από εκεί μέσα. Ξεφτύλα. Ομάδα Ελλάδα την κάνετε Τουρκία. Ό,τι να είναι. Ο πιο λαλάκας προπονητής. Κάναμε Κλαρινιάν. Έλεος με την ανικανότητά σας, γυρίσε στις ομάδες σας, παιδάκια. Παιδάκια. Γυρίζω τέρμαζε. Είστε ρεζίλοι, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, είστε σκέτη από απογοήτευση. Σκληρά λόγια, είστε ρεζίλοι. Θέλετε και τον κόσμο στο πλευρό σας, πώς να έρθει ο κόσμος αυτά που βλέπει. Λίγο ντροπή, άντε γυρίστε το μάτς ρεζίλια. Τους λες όλα αυτά και μετά τους λες να γυρίσουν και το παιχνίδι. Ναι. Ρεζίλια. Εσείς πολύ δυνατός. Ναι. Σαν να μην θέλουν να προκριθούν οι δικοί μας, έχω την εντύπωση. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι σε κάθε προχρηματική φάση να γίνει λέει, τέτοια ιστορικά μάτς. Έσως γράφει ο Κοτολέτος. Αυτός μ' άρεσε το όνομά του και αυτό το είπα. Κοτολέτος. Κοτολέτος. Και τον Κοτολέτο. Κοτολέτος. Περίμενε. Εδώ πάμε αλλού τώρα. Κάτσε. Νούμερο 2. Γιατί η ΕΠΟ έχει και Facebook. Έτσι αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν. Α, στο Facebook θα έχει πιο πολύ ψωμί, λέγω. 100%. Αυτό δεν έχει πολύ κόσμο. Αρέσει 11, αρέσει 10. Δεν έχει σελίδα η ΕΠΟ. Δεν έχει σελίδα η ΕΠΟ. Μπορούσε να έχει εθνική ομάδα, ρε φίλε. Σωστό, Νίκο. Γιατί η ΕΠΟ τώρα να πει γιατί δεν έχει σελίδα στο Facebook. Εθνική τράπεζα, όχι. Παιδιά. Ποδοσφαίρου. Κάποιοι έχουν το θράσος να γράφουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επίσημη αγαπημένη. Ναι. Επίσημη αγαπημένη τα μία, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ, 270 σχόλια. Αυτή είναι η εθνική που δεν θα θυμόμαστε. Βάλτε λεμονί στον πάγκο. Πιο πολύ να δείτε τι τώρα, ωραία μπαλίτσα θα παίξουμε. Φορτούνι, αγόρι μου, δεν είσαι ο Μέση. Άμπαλος είσαι. Ό,τι χειρότερο, το ό,τι με κόμμα, ρε φίλε. Για την εθνική, χαλάς επιθέσεις και τρώμε και αντιπιθέσεις από την πάρτη σου. Ρε, δεν μαζευόμαστε 11 άτομα να πάμε να παίξουμε. Χρειαζόμαστε βέβαια τάτο. Μάλιστα. Ο Ανασιάδης με την 11 που ήταν την Κυριακή στο Gay Pride, η μόνη σεξουαλική πράξη. Τι λέει αυτός κάτι. Ο Ανασιάδης λέει με την 11 που ήταν την Κυριακή στο Gay Pride, η μόνο σεξουαλική πράξη έχουν μείνει. Λέμε τώρα. Τι περιμένατε από τον Ανασασιάδη? Ο Τσετσένος τον έβαλε στην εθνική. Ποιος Τσετσένος, δεν ξέρω. Όλα λάθος. Από προπονητή μέχρι τον τελευταίο παίχτη. Τον Πασχαλάκη, τι τον έχει πάγκο, ρε άμπαλε, μάγιστρε προπονητή. Πω. Διαβάζουμε σχόλια, έτσι να ξέρετε. Ναι. Ρεζίλια της Ελλάδας. Σπίτια σας βρε βρωμιάριδες. Άψυχα όντα της πενταροδεκάρας. Ξεφτιλίζετε τη χώρα μας. Πω. Τι δρυμή κατηγορώ είναι αυτό. Που να μην στεριώσετε σε καμιά ομάδα. Άπμπαλοι ξεφτύλες, όπως γράφει εδώ πέρα ο φίλος. Τα γάρια, το χειρότερο ποδόσφαιρο παγκοσμίως, μια ζωή η εθνική μας. Αναστασιάδη, τράβα στο Άγιο Όρος νούμερο. Όχι Παναγίες, Άγιο Όρος και μάνες, παιδιά. Ο Αναστασιάδης φταίει που δεν μπορούν να πασάρουν. Χάρισαν στους Αρμένιους 2 γκολ με τα λάθη που έκαναν. Εδώ δεν έχει πολύ άδικο.
Αν ήταν έτσι να γινόμουν κι εγώ άμπαλος ποδοσφαιριστής. Όταν παίζουν όλα τα βίσματα και γίνονται ποδοσφαιριστές, αυτά θα γίνονται. Βλέπεις για παράδειγμα χώρες όπως την Ελβετία, τη Δανία, τη Σουηδία. Και δεν βάζω μέσα τις μεγάλες πώς βγάζουν παίχτες. Βλέπεις ταλέντο. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Παναγία βόηθα. Euro 2020 θα σας βρει στην Μύκονο με σόρτσα, γιονάρια και τατουάζ. Ζούστε από δώρα παίχτες γειτονιάς. Παιδιά είστε για τον. Όχι, ντροπή. Όλα τα έχετε κάνει ρδελομπού μέσα στην ομάδα. Άντε και η Παναγιά να μας βοηθήσει. Λες και η Παναγιά θα ασχοληθεί με την μπάλα. Λες και η Παναγιά θα ασχοληθεί με την μπάλα. Περίμενε, επαναλαμβάνω, είστε για το ΠΕΟΣ. Φιλικά. Φιλικά το λέω. Από ένα φίλο. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, Καζαδόρη, έχει τίποτα άλλο καλό. Στο μεταξύ, ρε φίλε, η εθνική ομάδα, παρότι αν το σκεφτείς, ρε παιδί μου, η επιτυχία του 4 θα έπρεπε για πάντα να την έχει πολύ ψηλά. Έτσι. Ναι. Επίσης, η παρουσία στο Μουντιάλ μιας ομάδας όπως η Ελλάδα το 14 που έφτασε μέχρι μια ανάσα από τους 8. Ναι. Τότε αποκλειστήκαμε την Κωνσταρίκα, έτσι δεν είναι. Ναι. Ρε παιδί μου, θα έπρεπε να τους έχουμε πολύ ψηλά γενικότερα, όποια απόψη αν αποτελείται. Αλλά επειδή η εθνική ομάδα είναι φοβερό το πόσο μίσος έχει, ρε φίλε, απέναντί της. Δεν είναι φοβερό. Είναι. Πιστεύω ότι για τις ομάδες δεν υπάρχει τόσο μίσος όσο για την εθνική ομάδα. Αγαπούν να τη μισούν. Είναι φοβερό. Σάμαρης διαχρονικός και να πεθάνει, θα βάζει στο ομοίωμά του να παίζει ηλίθινα στη ΣΕΑ. Μάλλον. Μόνο η Καρντάσια δεν μας έβαλε γκολ ακόμα. Καλό. Καλό. Ψαγμένο. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με την εθνική ομάδα, ρε φίλε. Εδώ πέρα ο φίλος τώρα. Κάνει τον κάνει ανάλυση. Τι? Κάνει τον αντίλογο. Όταν καθίστε, ρε παιδιά. Όταν ναι. Φέραμε ισοπαλία μέσα στη Βοσνία, είναι καλά για εσάς προπονητές ναι. Του καναπέ. Αγγελόσκυλο. Εντάξει. Κάπου στον Παχτσέρα. Ο Παναγιώτης Βρανάς. Ναι. Λοιπόν, έλα. Τότε για εσάς και ο Μαδάρα είχαμε και ο Αναστασιάδης για εσάς πολύ καλός προπονητής. Τόπος κατοικίας, νέοι επιβάτες. Δήμος Θερμαϊκού. Αλλά όποτε χάνουμε ξαφνικά οι παίχτες δεν παίζουν και ο Αναστασιάδης είναι για τα μπάζα. Εντάξει, δεν λέω ότι παίζουν μια χαρά. Παίζουμε πολύ μέτρια από όπου καλά. Σωστό. Αλλά όχι να υποστηρίζετε την ομάδα μόνο στις νίκες και σαν δύσκολο να τους κατηγορείτε όλους. Τελικά πάντα τέτοιοι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε για πάντα Ελληνάριοι στο καναπέ. Τον ακούτε! Τον ακούτε! Η κοίμηση Θεοτόκου είναι θεομητορική εορτή των χριστιανικών εκκλησιών, η οποία γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου. Στην Ελλάδα γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλά μέρη της χώρας, ονομάζεται δε και Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι μια της επίσημης αρχής στην Ελλάδα. Καλό. Καλό. Τι να πω, ρε φίλε. Τα παιδιά μας διόρθωσαν το καλό πρόσωπο που είχαν απέναντι στο Λιχτενστάιν και πάνε ολοταχώς για να τερματίσουν τελευταίοι. Νομίζω το χειρότερο όλο ήταν εκείνο με τα νησιά Φερόε, φίλε. Από αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Τι είχαμε κάνει τότε. Που είχαμε χάσει. Και εντός και εκτός. Ο άλλος έχει βάλει τζιφάκι με την καζαριά να χαμογελάει από το τζιν. Δηλαδή βλέπεις. Υπάρχει μίσος, ρε φίλε, για την εθνική ομάδα, όχι ψέματα. Ο προπονητής του για K15 δεν είναι, λέει, τι να περιμένουμε. Το τραγικό λάθος, αυτός είναι σίγουρα. Ξέστη, και θυμίσου κιόλας. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο. Τη χρονιά που πήγαμε στη Βραζιλία, ναι. Στο Μουντιάλ, θυμάσαι, είχε προηγηθεί το σκηνικό στο κύπελο με τον Κατσουράνη, τον Τζαβέλα και τον Μανιάτη. Είχαμε γίνει άνω κάτω εντελώς. Ναι. Και κάτι και στην προετοιμασία δεν είχε γίνει κάτι. Κάτι είχε συμβεί και στην προετοιμασία τότε με τον Σάντος. Και το κλίμα ήταν πάλι έτσι. Ναι. Έξω από την ομάδα, έτσι. Γιατί μέσα είχε καθηγητή τότε. Okay. Σωστό. Μια άλλη κατάσταση. Σωστό. Βλέπετε τι κάνει ο καθηγητής, έτσι. Nations League πήγα. Δύο τίτλους με την Πορτογαλία. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι το Nations League, αλλά το πήγα. Δύο τίτλους με την Πορτογαλία ήδη. 21 φράγκα τον έβινε κάπου που είδα. Σε στοίχημα που είδα για το Euro 2020. Συγχαρητήρια στον κύριο Γραμμένο για το έκτρωμα. Έτσι, μπράβο, Βαγγέλη, Γραμμένε. Ούτε με Ρανιέρι τέτοια χάλια. Παρετήσου χθε. Τι άλλο είναι. Ποιο προπονητή και ποιο αγώνα. Κάνουν αγκαρία με γάμα κάπα, ρε φίλε. Χωρίς ιδέες και όραμα, μια ομάδα είναι 0. Από το 0 μέχρι το 10, τους αριθμούς τους γράφουμε ολογράφος, δεν βάζουμε αριθμό. Τυχερή εθνική μας. Κερδάνει η Βόσνη, την Ιταλία και μένουμε ζωντανοί για την πρώτη θέση. Α, καλά. Έγινε. Έγινε, φίλε. Αλλάξτε έδρα, λαλάκες, άδειο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Εδώ δεν έχει πολύ άδικο για μένα και αυτό. Εδώ δεν έχει άδικο, αλλά όταν πήγαν να αλλάξουν έδρα, τι έγινε. Κανένα δεν του ήθελε. Το Βικελίδης είναι εδώ και σας περιμένει, τα έχουμε πει αυτά. Ο Θεός να φυλάει το δεύτερο ημίχρονο με τον Ασιάδη. Άισιχτήρ βραδιάτικα. Στην. Τι. Πώς το λένε, το Βικελίδης και η Τούμπα. Καλά, η Τούμπα θα ήταν μια πολύ καλή έδρα. Στη Θεσσαλονίκη που αγαπάει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Είναι πολύ ψηλά. Ναι, φίλε, το Βικελίδης είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Ναι, δεν είναι κανένα στάδιο. Αυτό και το ΑΚΑ είναι, υποτίθεται. Έχει το στίβο. Είναι στάδιο. Θα ναι, δεν είναι στάδιο. Δεν είναι. Ναι. Γενικά η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, έχει μια ακόμα περισσότερη αγάπη για την εθνική ομάδα. Παραδοσιακά. Οπότε γιατί να μην παίζει και στη Θεσσαλονίκη. Ένα γράφει στα αγγλικά, ρε φίλε, σχόλιο. Είναι εκπληκτικό. Όλοι για να δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, και ξένοι φίλοι. Στην Ελίκη, λοιπόν, will be like to have a decent team 10 years from now. Lack of talent, pool, coaching and pathetic πάρα organization. Ωραία, μάλιστα. Τα εξηγεί ωραία. Άσε μας ρε φίλε. Άντε μαμίσου, του γράφει άλλος από κάτω. Έχει ποδοσφαίρει και ομάδα, λέει, το Άγιο Όρος, γράφει ο άλλος. Πω ρε φίλε. Χαρείτε την ΕΠΟ του Βασιλιάδη και τον προπονητή του 90 τον Άγγελο. Η Παναγιά τι έχει να δηλώσει για το πρώτο ημίχρονο. Το καφενείο του Σαββίδη. Το Αριστοτέλη μάλλον. Αυτά τα λογοπαίγνια που κάνουν με την κατάληξη του ονόματος των Αρμενίων και βάζουν διάφορα είναι πραγματικά πολύ ωραία. Ο άλλος έχει βάλει print screen το βίντεο της Καζαριάν. Ωραίος. Αχ, Θεέ μου. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, άλλο, κάτσε. Πού είναι το 2004, καλά εσύ. Αυτή είναι η κατάδια του Ρώσου. Μπιπ, ναι, οκ. Okay. Το μυαλό στις διακοπές το έχετε κοπρίτες. Κοπρίτες, ρε φίλε. Τι ωραία παλιά λέξη αυτή. Τη χρησιμοποιούσαν πολύ στα καφενεία. Το κοπρίτης δεν χρησιμοποιείται πλέον. Έχει χάσει την αξία του. Μάλλον δεν φτάνει μόνο η Παναγιά. Ευλόγησον. Άχρηστη παρτάκηδες με coach. Την Παναγιά έλεος. Συνοθήλευμα κοπρόσκυλων. Ωραίος. Ελαδιστάν. Πάμε να το γυρίσουμε. Άμα δεν το γυρίσετε, να μην γυρίσετε. Πάμε γυρίσετε, ρε φίλε. Ας το διάλο παλτά. Εθνική Μικόνου. Άμπαλοι. Ξεφτύλες. Ούτε για τη γειτονιά κάνετε μπιπ φίρμες. Αυτά ήταν. Μάλιστα. Ωραία. Μια ψύχρεμη έτσι τοποθέτηση. Μέχρι στιγμής είστε ψύχρεμες για την δράση. Ναι, ναι, ναι. Δεν αντιδράει πολύ ο κόσμος. Σχόλια, ρε παιδί μου, με ψυχραιμία, με σύνεση. Η εθνική προσπαθεί για την ανατροπή. Πολλές ευκαιρίες μέχρι τώρα. 49 εδώ Φορτούνης πήγε να κάνει ένα παράλληλο γύρισμα. Είχε κάτι, εντάξει. Έχει κίνητο κεφάλι του Φορτούνη, ναι, σωστά. Είχε κάτι. Μην είμαστε άδικοι. Ναι. Λοιπόν, τα άλλα τι γίνονται, Νίκο Βοδόπουλε, για δώσε λίγο μια ενημέρωση με πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. Ο φίλος ο Μιχάλης και συνάδελφος, έτσι. Ναι, καλός φίλος και συνάδελφος. Καλός. Να κάνει ανατροπή, λέει η Ελλάδα, να βγει αύριο Βελόπουλος και να πει «Έχω χειρόγραφο, λέει, αυθεντικό, το χαρτάκι που έδωσε ο Ιησούς στον Άγγελο για να το γυρίσουμε». Δεν έχει σχέση με τον Ιησού, με την Παναγία είναι η, Παναγία, η επαφή του. Ναι. Η επαφή είναι με την Παναγία, από όσο ξέρω, και έχει τα κονέ. Με τον Ιησού δεν. Ανοιχτή γραμμή. Καλά, ναι. Η Παναγία είναι η καλή σχέση. Λοιπόν, κάτσε ένα γύρισμα καλό. Την κατέβασα με την περιοχή ο Πέλκα, ωραία. Τη γύρισε και στο Φορτούνι. Κάνε ένα καλό στο Φορτούνι. Αστεία βρήκε. Δεν ήταν ο Φορτούνι. Ο Κούτρη ήταν. Αυτή η σειρά με τον Τζόρτζ Κλούνι. Ποια είναι, Νίκο, δεν ξέρω. Αυτή που παίζει τώρα στο Κοσμοτέ. Ναι. Ούτε την έχω ακούσει. Ξεκίνησα το Τσερνόμπιλ, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ναι, θα ασχοληθώ. Είδα ένα επεισόδιο. Πόσο ώρα κρατάει. Μία ώρα και κάτι. Πέντε είναι τα επεισόδια. Α, εντάξει, είναι okay, mini series. Yes. Και μου άνοιξε ένα στα μάτια, φίλε, ένα φίλο καλό. Φίλο φίλου. Με μία σειρά που είναι αγγλική και λέγεται The Five. The Five. Ναι. Τι είναι αυτό. Που είναι με ένα παιδάκι που εξαφανίζεται και το βρίσκουν μετά από 20 χρόνια DNA του κάπου και δεν ξέρω εγώ τι είναι. Εμπνευσμένο από την ιστορία τη δομένη. Από την. Δεν θυμάμαι αν είναι ομώνυμο το βιβλίο. Νομίζω με το παιδί που έχει χαθεί στην Ελλάδα. Όχι, ρε, όχι. Έχει γράψει ένα βιβλίο ο Χάρλαν Κόμπεν. Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει Χάρλαν Κόμπεν. Μιλάμε, ο τύπος είναι μάγος στο αστυνομικό κομμάτι. Βρετανός. Ναι. Και αυτό είναι επίσης πολύ δυνατό. Πολύ καλό. Πολύ The καλό. Five. Αν και πόσα επεισόδια. 10, αν δεν κάνω λάθος. Έχω δει 2. Και είναι το Τσερνόμπιλ πρέπει να το ξεκινήσω. Ναι, είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Αλλά ξενέρωσα, μιλάνε αγγλικά, ρε φίλε. Ενώ ξεκινάει με κάτι κυριλικά ωραία και αυτά και λέω θα μιλάνε ρώσικο όλη την ώρα. Τίποτα. Δηλαδή ενώ έχουν ουκρανικά και ρώσικα επίθετα μου μιλάνε αγγλικά. Τι ξενέρω με αυτό ρε HBO. Δηλαδή τα ρίξει που τα ρίχνει τα χρήματα για να το περάσω όπως το περνάω στο όλο θέμα. Βάλε ρε φίλε και 5 ανθρώπους να μάθουν ρώσικα να τα πούν ωραία. Λοιπόν, δώσε λίγο τι γίνεται στα άλλα τα παιχνίδια και να πάμε διάλειμμα. Και περιμένει. Κάτσε να σηκωθώ γιατί είχα κάτσει λίγο πολύ κυριλικά.
Στο 60 είμαστε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Αλβανία, Μολδαβία 0-0, Ανδόρα, Γαλλία 0-3, Βέλγιο, Σκωτία 1-0, Γερμανία, Εστονία 5-0, Ελλάδα, Αρμενία φυσικά 0-2, Ισλανδία, Τουρκία 2-1, Ιταλία, ισοφάρισε τη Βοσνία. Καλά νέα για την εθνική μας. Λευκορωσία, Βόρεια Ιρλανδία 0-0, Λίχτενστάιν, Φιλανδία 0-2, Ουγγαρία, Ουαλία 0-0, Ρωσία, Κύπρος 1-0, Εκουαδόρ, Αντερ 20, Νότια Κορέα, Αντερ 20 0-1. Στο Μουντιάλ Γυναικών είπα Ταϊλάνδη 3-0. Κόσοβο Άντερ 21, Τουρκία Άντερ 21, 3-1. Μαυροβούνι Άντερ 21, Καζακστάν Άντερ 21, 1-1. Διεθνή Φιλικά Κροατία Τινησία 1-1. Τι έγινε, ρε φίλε? Δεν έχουμε άλλο. Αυτό ήτανε. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Αυτά. Ωραία. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Καθημερινά στοίχημαν οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, φίλες και φίλοι. Κατεβάζετε την εφαρμογή για το κινητό σας ή για το τάμπλετ σας και όπου κι αν είστε, έχετε τη στοίχημαν μαζί σας. Έχετε και το καζίνο της στοίχημαν, το οποίο έχει πάρα πολλές επιλογές. Είτε στο τάμπλετ είτε στο κινητό σας, κατεβάζετε την εφαρμογή. Μπορείτε φυσικά στοίχημαν.gr και από τον υπολογιστή σας, όπου κι αν είστε, να στοιχηματίσετε, να κερδίσετε, να βγάλετε μεροκαματάκια. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Έχει απλώς ο Νίκος ένα χαρτί μπροστά του που έχει. Ό,τι από μινάρι υπάρχει. Φίλε, αγνή πρωτεΐνη. Ναι. Άψη το ανάλατο. Κικυρίκια. Μάλλον όχι ψημένο, νομίζω. Είπαμε κικυρίκια. Φιστίκι. Φιστίκι. Με τη φλούδα όλα εκεί πέρα κανονικά. 1-2 Ελλάδα, παιδιά, αγνή να ξέρετε. Πρωτεΐνη. 1-2 η Ελλάδα με τον γκολ του Ζέκα. Πάλι ξένο, πάλι ξένο στην Αλβανία. Ευτυχώς είναι στη λευλά για την μπάλα. Ο Γιώργος ο Κάτος μου λέει, ρώτησε, λέει, για Αδριατική Λίγκα Εθνική Ελλάδα. Καλό. Ο φίλος ο Πάνος που μου στείλε τον Ρέντα για τον Κυριακόπουλο, έλεγα πολύ καλή περίπτωση μπακ. Αρέσει στον Άρη ο Κυριακόπουλος? Όχι. Καλά, ότι αρέσει, σίγουρα αρέσει, γιατί από ό,τι ξέρω είναι και από τα πουλήν του Παντελίδη. Ρώτησε για Κυριακόπουλο Άρη. Η οικογένεια του μπασκετικού Άρη εκφράζει τα πιο θερμά τη συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κώστα Σλούκα για το χαμό του πατέρα του. Η Ιωάννης είναι ελαφρύ το χρώμα. Σαν είχε κάτι ο άνθρωπος. Νομίζω ότι ήταν σειρά του δικού μου του πατέρα. Τι μου είχε πει κάτι ιστορίες γι' αυτόν. Ναι. Δεν ήταν σίγουρο ότι είναι πατέρα του Κώστα Σλούκα, τέλος πάντων. Έφυγε ο άνθρωπος, έχασε κιόλας η Φενέρη σήμερα. Ματσάρα έγινε εκεί πέρα. Δεύτερο τελικό, σαν αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, έτσι καλή ώρα. Στην παράταση έκανε η ΕΦΕΣ το 1-1, 101-93. Σαν τους δικούς μας τελικούς εδώ, Παναθηναϊκός Προμηθέας Πάτρας. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά. Δηλαδή, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Αυτά τα φιλικά, αυτά τα παιχνίδια μάλλον. Συγγνώμη, ωραίο ρόσου δεν έκανε. Ποιος το έκανε? Φορτούνης. Όχι. Πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής. Και... απογειώθη ο τερματοφυλακάς της Αρμενίας. Και περιμένει. Και έδιωξε σε κόνες το 64. Κάτι κάνουμε στο δεύτερο, εντάξει. Στρίβουμε λίγο. Και πάλι. Δεξί κόρνερ, δεξί πόδι. Σε αυτά για να μπουν φίλοι στο μυαλό ότι πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να γίνει. Επεξεργασία ολόκληρη. Τι επεξεργασία, πρέπει να γίνει μεταπόσχευση εγκεφάλου. Δεν έχει. Κεφαλιά του κουλούρι στην αγκαλιά του τερματοφύλακος και πάλι. Κάρα μια φάση, εντάξει, οκ, okay, κάτι γι' ναι. Σταματήστε να ανεβάζετε παντού φωτογραφίες σε Ειρήνη Καζαριά, φτάνει δηλαδή. Αφού μας το έβαλε και ο Καζαριάν, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, τρώμε γλέντι καλό. Όντως. Μπορούν τα παλικάρια μας, εγώ πιστεύω. Στο 65 είμαστε, έχουμε ακόμα δρόμο. Αφού έχουμε μειώσει, προλαβαίνουμε για το 3-2. Να τους κάνουμε τα 3-2 δηλαδή, Νίκο Παπαδόπουλε. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο τώρα, για πες. Ο Άρης, φίλε, παίχτες παίρνει ο Πάου, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις πάρει και εσύ δύο, εντάξει. Τι δύο, ποιος είναι ο δεύτερος? Ανακοινώθηκε και ο Ντουάρτε σήμερα, για τα επόμενα 3 χρόνια. Φίλε, αυτός είδε με ένα πολύ κακό πουκάμισο. Ναι, το είδα εγώ. Ρε φίλε, είναι το δεν ήταν πολύ κακό. Επειδή έγινε ρεπορτάζ, είναι το στυλ του τέτοιο. Ρε, εσύ, εντάξει, αλλά ήταν κακό το πουκάμισο. Και στο λέω εγώ, που σήμερα ψάχνοντας πράγματα για τους διάφορους γάμους που έχω να πάω. Ναι. Μη παντρεύεστε. Ρημάζετε τριήμερα. Ωραία. Επίσης θέλετε να παντρευτείτε, παντρευτείτε και, Σεπτέμβριο, και πρέπει, Οκτώβριο. Και πρέπει να αγοράσουμε κιόλας και πρέπει να δίνουμε λεφτά πάλι. Αδάλαβες. Δηλαδή, τέλος πάντων, ψάχνοντας κάποια πράγματα, ακόμα κι εγώ σήμερα είδα ένα φλωράλ παντελόνι άσπρο με φλωράλ σακάκι. Πολύ δυνατό. Θα βάλεις και σακάκι. Δεν έχω τέτοια να το βάλω, να ξέρεις, δεν έχω. Ήταν πολύ δυνατό. Είναι σαν να θα φοράει ο σκιώπης. Πολύ δυνατό το κομμάτι, ρε φίλε. Ωραία. Αλλά δηλαδή σου λέω ότι εμένα μου αρέσει τέτοια, αλλά αυτό που κάνω ήταν κακό. Γιατί? Γιατί. Και ήξερε κιόλας, θα βγει βίντεο, φωτογραφίες, το ένα άλλο. Βάλε, ρε φίλε, ένα μπλουζάκι νορμάλ. Δεν τον νοιάζει και ιδιαίτερα. Παντελή, τι γίνεται, έχει ένα κίτρο μπλουζάκι, το δώσει και πέρα τελειώνουμε. Δώσε το άρι και πέρα τελειώνουμε, ρε φίλε. Λακίζει. Εντάξει, ελάχιστο να νιώθει από αυτά. Δεν πέρε, εσύ έλα εδώ, βάλε αυτή την μπλουζά να πει και ξαναβάλει το που κάνω μετά. Άλλωστε, ο Λάκη από ό,τι ξέρω γνωρίζει από το να έχει ρούχα μαζί σου. Ναι. Όστε και μια μπλουζά του Άρη να βάλει ρελάκι να πετελειώνουμε τώρα, έβαλε αυτό που κάνω. Γιατί είναι ο πρώτο διδάξα που δεν το εφαρμόζουμε εμεί σαν έπαιδε και είναι λάθο.
που πηγαίνει στη δουλειά, αλλάζει ρούχα. Είναι αυτό που λέμε να αλλάξουμε το ιδρωμένο. Εντάξει, φοράει άλλο ρούχο στη δουλειά και μετά φεύγει με το ρούχο που πήγε. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, φίλε. Έτσι. Σωστό. Πρέπει να έχω κι εγώ κάτι εναλλακτικό μέσα στα μάξι. Δεν γίνεται. Ναι. Το σήμα του Open λίγο τραγικό ήταν. Το έχασε, δεν πειράζει, οκ. Okay. Το εκπληκτικό με την Ιταλία που εγώ τη Σακλαρίνα από πίσω. Αυτό τώρα πες μου λίγο. Είχε πάει φίλος της εθνικής ομάδος με το κλαρινό. Ναι, και ακουγόταν την ώρα που ήταν 0-3, ακουγόταν. Μιλούσε ο Ντέμις με τον Αλέξη Πυρόπουλο και τον Γρηγόρη Ατρίδη που ήταν. Πολύ καλός ο Γρηγόρης. Μαζεμένο στο 0-3, καλός. Δηλαδή δεν του έβγαινε. Είναι ένας από τους λόγους που χάνουμε τρίμερο τώρα. Για πες, ναι. Ναι. Πες, πες, λοιπόν. Ναι, και. Από πίσω ακουγόταν. Συνεχίζεται μεταξύ εγώ. Λέω ότι. Δεν γίνεται, λέω ιδέα μου θα είναι. Το είδα να παίζει και στο social και το μάζε το είδα το Σάββατο. Το είδα να γράφεται δεξιά και αριστερά, οπότε έγινε. Ναι. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ λίγο παραπάνω, λέω, για να δω. Και το ακούω πάλι. Και λέω, πέρα. Δηλαδή, ή έχει γίνει, λέω, αποκλείει να γίνει λάθος από τα κεντρικά του Open, από το Van. Έτσι. Και να παίζει ένα κλαρίνο. Ναι, εντάξει, κάπου. Ναι, λέω. Στην ιδέα μου τελικά. Μετά βλέπω στα social media και όσο το γράφουν. Τα πανηγύρια και τον είχε και πολλή φωτογραφία έπαιξε. Έγινε ναι, viral. Και είδα μετά και αυτόν τον τύπο, α πούμε, παίζει το κλαρίνο. Πολύ του the point ο συγκεκριμένο φίλο εθνική που ήταν στο. Ήξερε κάτι που δεν ξέραμε, μάλλον. Τέλο πάντων. Ανάρτηση Θόδωρο Καρυπίδη, ρε φίλε. Έλα. Εδώ. Καμίνι το Άκα βράζει. Ακούς, πρόεδρε, την εκπομπή. Γι' αυτό σ' αγαπάμε και σε στηρίζουμε. Γιατί έχει ανεβάσει ο Θόδωρος Καρυπίδης στο Instagram πάνω το Άκα, το άδειο σημερινό, απόψινό. Καμίνι το Άκα βράζει, από κάτω το κατάμεστο Κλάνης Μικελίδης. Κάλεσμα Καρυπίδη στην ΕΠΟ. Εχμές Καρυπίδη κατά τη αυτοπρόμαυση ΕΠΟ, θα γράψει το λαμπαουτάρι. Γιατί γελάς. Δεν λες όχι, άρα μάλλον κατέστα γραφτεί, εντάξει. Okay. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Κόκκινα χείλη. Στόμα καυτό. Τι καλοκαίρι είναι. Ο Πάκ θα πάρει κανένα παίχτη, ρε φίλε, τι γίνεται. Εμένα ρωτάς, ο μόνο Ροντρίγκο. Πάρει την Μπούντου. Με αυτό το Σίλβα έχει κουράσει λίγο η υπόθεση, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Το έχουμε υπεραναλύσει, πιστεύεις, ε. Τη μια είναι κοντά, τη μια απομακρύνεται, την άλλη ξαναέρχεται πολύ κοντά. Κάτσε, αφού έκλεισε ποτέ, δεν έκλεισε. Τη μια ήταν να μπει στο αεροπλάνο, δεν μπήκε στο αεροπλάνο. Την άλλη απομακρύνθηκε η υπόθεση. Την τρίτη, πολύ κοντά οι δύο πλευρές στη συμφωνία. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν βγάζω άκρη. Δεν βγάζω άκρη τι γίνεται με το σύστημα. Πάλι με αριστερό πόδι, βέβαια, από εκείνη την πλευρά. Από τα ο Κουλούρη πήρε, ξέρω, δεν την πρόλαβε. Γενικότερα έχουμε πολύ καλό αμυντικό transition. Θα πει Ερμηνεία, γιατί είναι ένα άλλο. Όχνα. Έχει γράψει το κοντέλι ήδη κατά τρίμπαλο. Μια χαρά την έδωσε ο Γκαζαριάν. Ο Σιώβας εκεί με το. Ο 17 ποιος είναι ο Κολοβός. Αγάπη τον έχει το Κολοβό, φίλε. Αγάπη τον έχει. Του είχε βάλει και τον κόλ με τη Βοσνία τώρα, να ξέρεις. Την είχε τα γούρια όλα τώρα, σου λέει μπήκε τότε 1-2, το έκανε 2-2 μετά. Κάτσε να τον βάλω να δούμε μήπως και. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Πρέπει να χάσει η Εθνική. Όχι, ρε Νίκο, γιατί. Για να σωθεί. Για να σωθεί, λες, ε. Ναι. Τι εννοείς, Καραπετιάν. Για να σωθεί από την κατάσταση αυτή. Α, ο Καραπετιάν. Τι μορφή είναι αυτός, ε. Κόκκινο τρίχη, πειρατήσιμη. Όχι, βρε Τζόνι, εσύ. Τζόνι. Πώ έρχεται τα ονόματα. Ο Αλεξέη Αλεξάνδροβιτ. Όχι, εσύ ξέρει για το βρόσκι. Τι είναι το βρόσκι. Απορριπαντικό για τα πιάτα. Ο εραστή τη. Έχει εραστή και γιατί δεν πλακώνω στι μάπε. Ο Καρένιν έχει λεπτά αισθήματα. Ρε, μήπω η αδελφή του λέει. Όχι, βρε Βλαλάκα, είναι τραγικό πρόσωπο. Τραγικό πρόσωπο. Καραπετιάν. Καραπετιάν. Ο Καραπετιάν μοιάζει πάρα πολύ τον τερματοφύλακα. Τον. Πώς το λένε. Στο Πανετολικό ρε που ήταν όλα αυτά. Κυριακίδη. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων. Καλό look-alike. Ο προπονητής και αυτός είναι μορφή. Είναι μορφή αρμένικη. Είναι. Δηλαδή, μύτη. Αυτός είναι το πρωί έχω προπόνηση. Το βράδυ είμαι σε καρτέλ. Δηλαδή δεν. Τι εννοεί για του φίλου του Αρμένου. Ο Άγγελος, καλά είναι γιατί Έλληνε. Ο Μπαμπαγιάν, φίλε τώρα. Μπαμπαγιάν τώρα θα σε κάνει ένα μπαγιό. Φάγαμε τον Κυριακίδη. Δεν είναι ο Μπαμπαγιάν τώρα εδώ. Τρέντι αυτό, εντάξει. Okay. Ποιο μύτες, Ευρωπαίος. Μύτες είναι πολύ δυνατέ. Μύτες. Είναι γνώρισμα, ναι, χαρακτηριστικό. Ναι. Και το φιλόν τη. Άντε, κάνε το πλάγιο. Την κάνει λε και κόλλησε εικόνα προ πίσω την μπάλα μαζί. Άντε. Άντε. Ελευθερία Ερβανιτάκη. Άντε να πούμε τώρα να πούμε Αλκίνο Ιωαννίδη, πώ λένε. Η εθνική από τα αριστερά. Περνάει τη μεσαία γραμμή, είναι θετικό αυτό. Κολοβέβαλε τον Πέλκα, έβγαλε. Νομίζω ναι. Ε, βλέπει Πέλκα, ο Πέλκα. Για να δούμε, για να δούμε. Πού ρε βλάκα, πού ρε. Δώσ' την εκεί που βλέπει, που θε να μου τη δώσει τώρα και χωρί να βλέπει. Οι αυτοματισμοί. Μου παίζει και παλιέ στο χώρο. Θε να μου δώσει και overlap χωρί να βλέπει. Παιδάκι. Πουλί. Πουλί. Πάμε, Ελλάδα, μπορούμε. Τέλο πάντων. 71 φτάσαμε αυτά και με αυτά. Παλεύουμε και το 2-2. Ωραία κίνηση και εδώ ο Κότσιρας.
Δεν την ολοκλήρωσε. Η πάσα δεν ήταν και τόσο καλή. 1-2 στα 71. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Λοιπόν. Η απουσία μαύρο θα καλυφθεί, πιστεύεις. Η πιθανή απουσία μάλλον, συγγνώμη. Δεν το πιθανή, αυτά θα πλήψει. Γιατί αυτές οι συνελεύσεις κρατάνε. Όπα, όπα, όπα. Η Αρμενία στην κόντρα. Ο Μπαμπαγιάν τώρα. Και με ροξάκι κιόλας πίσω στο μαλλί. Όχι, τη πάει. Εντάξει, προλάβαμε λίγο. Κλείσαμε. Πού, όπα, το βγάζει ο Βλαχοδήμος. Πάσαμε τη μία, ο άλλος, μπράβο. Δεν το περίμενε. Ο Μικηταριάν. Δεν το περίμενε, θα την έβαζε μέσα. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δες λίγο αυτή την εθνική ομάδα, έτσι. Έχει το Σάμαρι. Καλός. 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 Ζέκα, καλός. Καλός. Παπασταθόπουλος Μαλάς δεν είναι καλό δίδυμο στόπερ. Εγώ νομίζω δεν είναι πολύ καλό δίδυμο γιατί έχουν τέτοια χαρακτηριστικά Νίκο Παπαδόπουλε. Και εδώ τώρα κάνω μια πρόταση τομή. Unpopular opinion. Πιστεύω ότι και οι δύο έχουν ίδια χαρακτηριστικά. Δεν συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά του ενός με τον άλλο. Άρα, ποιον θα πρέπει να βάλουμε. Σίγουρα έχει το Σιώβα. Α, ένα από τους δύο. Ναι. Να κάνουμε Έλληνα τον Κρέσπο. Εντάξει, όχι, μα και ο Κρέσπο ίδια χαρακτηριστικά έχει. Πιο γρήγορο. Όχι, τι πιο γρήγορο. Μολά, τι λες, ρε. Όχι, το Μανόλα δεν είναι. Όχι, ρε. Νομίζω ότι και οι δύο είναι πολύ γρήγοροι. Κατεβάζουν δεν είναι τρομερή στο build-up. Όχι, είναι καλή στο build-up. Είναι καλή. Ο Παπασταθόπουλος είναι καλός δηλαδή στο build-up, λες εσύ. Ο Παπασταθόπουλος είναι καλύτερος. Ο Μαντελός είναι καλύτερος αυτό το κομμάτι. Ούτε α πούμε αυτό του Ολυμπιακού δεν είναι κακός παίκτης, φίλε στα αριστερά. Είναι κακός παίκτης. Καλός. Καλός. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει. Οι τερματοφύλακες που έχουμε όλοι καλοί είναι. Ο Λαχοδήμος, ο Πασχαλάκης. Ο Αναστασιάδης. Ο Πέστονα, ο Μπάρκας. Ο Αναστασιάδης. Ο Μπάρκας, καλός είναι, άσχερ. Σε κολλάμε από τα περσινά της Τούμπας. Καλός είναι, καλός. Να χαρά τερματοφύλακας είναι. Με την Ιταλία, άμα δεν ήταν αυτός. Ο Κουλούριφος έχει βάλει 25 γκολ. Ο Πέλκας, ο Φορτούνης, καλοί παίκτες, όλοι αυτοί ρε φίλε. Τώρα κολοβό τώρα μαυρία αυτή είναι λίγο περίεργη. Τέλος πάντων. Okay. Άρα φταίει ο Άγγελος. Κάτι στραβό κάνουμε. Γιατί η φουρνιά και η φουρνιά, η ομάδα, σαν παίκτες και σαν μονάδες. Έφεγε μια γωνιά μάλλον. Δεν είναι κακή, ρε φίλε. Ο Σιώπης ο Μανώλης είναι κακός παίκτης. Με το 7. Την πλάτη. Ο Σιώπης με το 7 είναι ο μπαμπάς σας που λέγει ένα σύνθημα. Έρχεται. Ο Σπανούλης έλεγε, αλλά δεν πειράζει. Έρχεται. Okay. Κατάλαβε. Γκόλι Γερμανία 7-0 την Εστονία. Ο Γερμανία τώρα ευκαιρία. Δοκάρια την Αρμενία. Από κοντά ένα 3. Κράκ. Αντίο λοιπόν. Αντίο, αντίο. Το χάνω και αυτό το πλοίο με τον Χένρικ Μικηταριάν. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Από την Αρμενία. Καλή χώνευση. Μπιβί. Τιμάζει. Μεζέ. Τσιπούρο. Βάλε να πιω. Τώρα θα πει ο Μανώλης. Ναι, τώρα θα πει ο Μανώλης. Τώρα μα... Κούστε έκανε. Τώρα τι θα πει ο Σιώπης ο Λασσιάδη. Του κόουτς τι, να το κάνω 4-3, τι θα κάνω. Μπορώ να το γυρίσω. Εγώ να το γυρίσω 4-3, το κάνω κόουτς. Τι γίνεται ρε φίλε, τρόπο μεγάλο πράγμα. Φίλε, 3 γκολ από την Αρμενία, αυτό γίνεται, πολύ απλά πράγματα. Η άμυνά μας είναι. Εδώ δες τώρα. Η μπάλα πάει στο δοκάρι, σε κοντρατάκ πάλι που κοιτούνται όλοι, γυρνάει πάνω στο παίχτη και δεν υπάρχει ένας να πέσει πάνω να βάλει την κόντρα, ρε φίλε. Στον, πώς τον λένε, πω, εδώ στον Αρμένιο. Ωραία, φίλε. Και αυτός μύτη δυνατή, καλή, αρμένικη. Τον έβαλε το σιώπη. Κόλος να το κάνω 4-3, τι να κάνω. Τι να πω, ρε φίλε, και έβγαλε το Σάμαρι. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, για την εθνική. Ξεσπαθώσα τώρα στα social media και από εδώ και από εκεί. Το πιο ενδιαφέρον θα είναι οι τίτλοι στα sites, τα οποία θα διαβάσουμε όταν τελειώσει το παιχνίδι σε λίγο. Ναι. Και τα πρωτοσέλιδα. Είχε ένα πολύ καλό, νομίζω, το Sportai μετά την Ιταλία. Ναι. Που έγραφε σκουάντρα Μουτζούρα. Καλός τίτλος, δε φίλε. Εφάνταστο, ναι. Εφημεριδιακός τίτλος, δε φίλε, πρωτοσέλιδου. Ωραίο. Δηλαδή, όταν μαζέθηκαν τα παιδιά εκεί πέρα. Για να κάνουν τη σύσκεψη για τον Ρωσέλιντο, αυτό που σκέφτεται του Σκουάντρα Μουτζούρα από εμά έχει respect. Τώρα δηλαδή ο Άγγελο Μπασινά που είναι στον πάγκο τη Εθνική και δεν έκανε πλάνο. Ο Άτζη. Ο Άτζη. Ναι. Λοιπόν, βλέπει αυτή την εθνική και λέει. Εμεί λέει το 4 λέει. Δεν το λέει αυτό σίγουρα. Όχι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν νομίζω να του αρέσει αυτό το πράγμα. Που αυτή η εθνική, άμα το πάρει από πλευρά μονάδων. Αυτό είναι, λέμε. Είναι καλύτερη από εκείνη την ομάδα. Δηλαδή δεν είναι για να έχει αυτό το χάλι. Δεν είναι να πει καμία. Οι προηγούμενε ομάδε, δηλαδή μετά το 14. Όταν που μπαίνανε και βγαίνανε διάφοροι. Οκ, okay, και πάλι ρε παιδί μου να πω ότι δεν ήταν και τόσο. Αλλά αυτή είναι καλή φουρνιά παιχτών, ρε φίλε. Καλή, καλή. Και με το Ζέκα μέσα. Δηλαδή... Τώρα μιλάμε για παίχτες. Ο ένας είναι βασικός στην Άρσεναλ. Ο άλλος είναι βασικός στη Ρώμα. Ο Σιώβας που λέμε ο Σιώβας. Φάγαμε τον Σιώβα, φίλε. Είναι. Με το που πήγαμε.
Αγωνία για σιώπη. Ετοίμαση. Αγωνία για σιώπη. Αχ, και για τον κρεσμένο μου. Για να τους... για τον κρεσμένο μου, τη δικιά μου. Ποιος Αλταράς το κάνει, η Ειρήνη Γκατζαριάν το κάνει, φίλε. Τον Πάτσο Αλταράς. Ψηλά πιάνει. Ή επειδή είναι πολύ ψηλό κορμί, δεν φτάνει κάτω να πιάσει. Πάρω τον γιατρό να ρωτήσω. Ο γιγαντός όπως μέσος. Ο Μανώλης ο Σιώπης. Όχι μωρέ, δεν έχει καταγυρίσει λογικά. Θα επιστρέψει. Να επιστρέψει. Λοιπόν, και θα σταματάει να αρμένει. Πάει να βάλω και τέταρτο. Τι δαιμόνια πελάσματα είναι αυτά. Ποια δαιμόνια είναι και τώρα δική μας που δεν στρίβουν εκεί πέρα πίσω με τίποτα. Και ο Σιώπης δεν φύγει για να συμπληρώσω. Σιλεγκανές βασικός. Εντάξει. Πού είναι εκεί πέρα να πούμε. Ναι, ρε φίλε, παίζει τέτοιο. Λα Λίγκα. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Παίζει πριμέρα division. Ο Κουλούρης, 25 γκολ, πώς έχει βάλει. Αυτό λέω. Εντάξει, έχει πράγμα, δεν έχει. Μανολάκι, αχ, Μανολάκι. Του βγάζουν τον παπούτσι. Άντε, γιατρέ. Στέλνει τώρα φίλο του πόδι, ρε. Τι κοινό έχει, λέει, η εθνική μπάσκετ με την εθνική ποδοσφαίρα. Και οι δύο δεν ξέρουν μπάλα. Καλό. Καλό. To the point. Το Σιώπη δεν τον βλέπω. Πόπο, δεν μπορεί να το πατήσει. Πάει αυτό. Γιατρέ, τον πάρω αύριο το γιατρό, να δούμε τι γίνεται. Γιατρέ! Αγωνία για σιώπη. Δεν ανησυχούν στον Άρη, δεύτερη μέρα του ποτάζ. Έλα, στον Αστράγωρο την έφυγε. Ή στο γόνατο. Πού την έφαγε, ρε φίλε, παντού του βάζει ψυχτικό. Τι γίνεται, τι κλωτσιά ήταν αυτή. Όλο το πόδι για να μα πει. Από Avenger την έφαγε. Από το Thanos την έφαγε. Το Thanos. I am inevitable. And I am Iron Man. Crack. Η εθνική μπροστά. Άιντε ρε κολόγο. Δύο δικοί μας, ένα στο όπερ της Αρμενίας. Βάλε το κεφάλι σου βρε αγόρι μου. Ο κολόγος είπαμε κάπου στην Κύπρο, στην Ομονία που ήτανε. Εκεί ανήκει ή ήταν ιδανικός και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, θα με ψεύσει να σου πω τι ξέρω. Τι κάνεις αν δεν μπορείς να απαντήσεις εσύ για το Κυπριακό ποδόσφαιρο δηλαδή. Καλά δεν το παρακολουθώ και... Τι δεν το παρακολουθείς. Που στηρίζεις για τους φασίστες. Που όπου παστά, που δεις τι έγινε. Του πιάνε ο Παπασταθόπουλος να το σηκώσει, του λέει άλλος άσε με λέει δεν θέλω να σηκωθώ. Και το κάνει ο Παπασταθόπουλος μέτια και τελεί το πλάγιο. Και εμείς εικόνες, άντε κάτσε κάτω βλάκα. Φλαμένε. Στο 79. Μανολάκης που είναι. Να τους επιστρέφει, πολύ, πολύ δυσκολία Μανώλης. Πόρε Μανώλη, τι είπατε. Εντάξει, έκανε πάσα. Αχ, δεν μπορεί. Πάει πάλι στον πάγκο Σιώπης. Πάει. Δύσκολα τα πράγματα, Νίκο. Έλα. Πάει ο Σιώπης. Ετοίμασε. Αγωνία. Όχι αγωνία, κάτσε να πω. Κάτι άλλο πιο... Σοκ με σιώπη. Αμφίβολος για τα πρώτα παιχνίδια του Europa League, ο διεθνής Έλληνας μέσος. Καλά, κάτσε τα παιχνίδια του Europa League, ξέναμε. Δάκτυλο Σαβίδη. Άρα, Μανολάκη, σε φάγανε. Δες εδώ τι γίνεται. Κάτσε γιατί είμαστε όλοι. Το παππούς το βγάλει από το πάτημα. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται, αν το δείξει. Α, δεν το δείχνει. Πάει Μανολάκης. Αλλαγή στην αλλαγή θα κάνει ο Άγγελος. Αν δεν έχει... έχουμε άλλη. Δεν έχουμε άλλη. Με 10 παίκτες. Με 10 μείναμε. Ωραία, εδώ με 11 φάγαμε. Νομίζω το τρίτη πρέπει να σκέψει. Και ο Άγγελος δεν σταματάει το μεταξύ. Εκεί ψάχνει και τέταρτο. Τι έκανε, αφού βρήκανε. Ρε, παπά να δάψουνε 5-6 τώρα. Περίμενε. Εντάξει, γιούνται, εντάξει. Θα χαρίσουνε. Σήμερα που μιλάμε, αυτή η νίκη την Αρμενία τη βάζει και σε φάση να διεκδικεί πράγματα. Τον Κόλαβε Ρέιτζε. Στα άλλα τι γίνεται, η Βοσνία προηγείται ακόμα στην Ιταλία. Μόλις τώρα 2 είναι η Ιταλία. Μόλις τώρα που το πες. Ρε, φίλε. Μόλις τώρα. Καλό είναι αυτό για μας. Καλό είναι, ναι. Θεωρητικά, αν δεν υπάρχει ελπίδα. Διεκδικούμε σε κάποια φάση και δεν υπάρχει ελπίδα. Ψάξουμε κάτι. Τελικά. Τελικό Αζερβαϊτζάν, Σλοβακία 1-5, Καζακστάν, Άγιος Μαρίνος 4-0, αυτό που έκανα από πριν. Τι πλάκα. Καζακστάν, Άγιος Μαρίνος ήταν ωραίο. Πρέπει να 5 ώρες νομίζω ήταν. Α, ωραία. Ναι. Ωραία. Το Euro 2020 είναι αυτό που γίνεται σε 4 διαφορετικές χώρες. Νομίζω πως ναι. Επιτυχία μεγάλη. Θα με ψεύδεις να σου πω ότι ξέρω. Θα θες να πας Νίκο σε μια από τις διαφορετικές χώρες. Όχι. Με την εθνική ομάδα, γιατί όχι. Κάτσε να πάμε με τον Άρη πρώτα κάπου και μετά πάμε και με την εθνική ομάδα. Άρη σε κανένα πράβετσε, βλέπω και πολύ σου. Με τον Άρη, ναι, δεν υπάρχει ελπίδα. Με τον Άρη πάμε μέχρι το αεροδρόμιο. Είναι σαν Βιτζίλο Τι Μαρέμπε, όπως πήγε παλιά. Με τον Άρη. Καλά χρόνια, δίκαινα. Τα καλά τα χρόνια πήγαινε σαν Βιτζίλο Τι Μαρέμπε. Με τον Άρη στο αεροδρόμιο. Καλό. Ναι. Κράτα το. Στοίχημαν.gr, καλές φίλες, καλοί φίλοι. Στοίχημαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραμένουν πάρα πολλές οι επιλογές σας, στοιχηματικές. Πω, τι γίνεται, ρε φίλε. Αυτό είναι κόκκινη. Αυτό είναι κόκκινη, φίλε. Τι μπάλα. Όχι, μασούρα. Τι μπάλα, μασούρα, τι. Αυτό είναι κόκκινη. Του κάνει και την μπάλα, του κάνει και του δείχνει. Με τα δυο πόδια. Κίτρινη του έδωσε ο αλήτης. Πω, πω, κόκκινη ήταν. Κόκκινη ήταν αυτή. Τάπα δύο πόδια και μπάλα να πήρε.
Πω! Τι μπάλα, ρε φίλε. Τι μπάλα, ρε φίλε. Εντάξει. Την μπάλα. Την μπάλα, ρε φίλε. Την μπάλα. Πήρε αρκετά την μπάλα, οπότε γι' αυτό νομίζω ότι γλίτωσε. Αν έβρισκε έστω και λίγο πόδι, θα είχε κόκκινη. Για τον Μασούρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι εδώ, παιδιά. Αν αλλάξει κάτι, μάλλον για τέταρτο το βλέπω. Που δεν έχει σηκωθεί ακόμα παίξιμο τη Αρμενία. Δώσε break, Βασίλη. Η αγωνία κορυφώνεται στο ΑΚΑ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 2-3 η εθνική. Κόρνερ με τον Κούτρι να βαρέει από αριστερά, πάλι με τα αριστερό. Γκολάρο Φορτούνη. Για να δούμε. Όχι. Και με παίχτη λιγότερο εθνική γιατί ο Σιώπης δεν μπόρεσε να συνεχίσει το μάτι. Φόβη για Σιώπη. Και στον Άρη λίγο. Καφέτια στο βράδυ. Κάκι του. Σφίξανε θα έλεγα, περιμένοντας τα νεότερα οι άνθρωποι του Άρη. Ναι. Λοιπόν, σφίξε πνευματικά. Βεβαίως. Για να δούνε τι συμβαίνει τώρα με τον 24. Σαν λιοντάρια παλεύουν τα παλικάρια του Άγγελ Ανασιάδη. Για την ισοφάριση. Λιοντάρια. Απέναντι στο μεγαθύριο της Αρμενίας. Το μαλλί του προπονητή της Αρμενίας, δηλαδή είναι. Ναι, το μαλλί είναι μόνο, ενώ το άλλο είναι υπέροχο. Μου θυμίζει τύπο που δουλεύει οικοδομή. Ναι. Θα μπορούσε. Και φτιάχνει το τσιμέντο. Άντε ρε. Άντε ρε. Το έκανε. Όχι, δεν ξέρω. Πω, μεγάλη ευκαιρία για την εθνική. Μεγάλη ευκαιρία για την εθνική. Το κολοβό πρέπει να ήταν, αν πρόλαβα να το καλά. Στο δεύτερο λεπτό είμαστε, 4 συνολικά θα το καθυστερήσουν. Κορυφώνεται η αγωνία. Όλα για όλα τα παιδιά του Ανιέλου. Μεγάλη προσπάθεια. Και η Παναγία στο πλευρό του. Πάμε. 2-3 στο 92. Και έχουμε άλλα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που έλεγε ένα coach. Δευτερόλεπτα. Το αυτή η κάμερα, τώρα... παιδιά, στο Open έχει πρόβλημα. Ναι. Βάλτε άλλη κάμερα. Έχει θέμα. Πάμε 2-4 τώρα. Το βγάλε. Έβγαλε και βλαχοδήμος, ρε φίλε, σοκ. Όχι. Τρέχει ο Σιώβας. Χαλκέντερος ο Έλληνας αμυντικός. Ευκαιρία. Πάλι ο βλαχοδήμος. Ρώσικη ρουλέτα το παιχνίδι. Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Αρμενία που έχει πάλι την μπάλα. Κακή από μάκρυνση. Τούβλο, όχι. Τη δίνει δίπλα. Ποιο είναι και ο νεκρός εκεί πέρα μέσα. Στην αγκαλιά του. Τώρα μην παίξετε fair play. Δεν κάτω, τώρα φεύγει. Τώρα φεύγει κατευθείαν. Να πάνα μπιπ. Η εθνική μπροστά. Offside, ρε φίλε. Ξενέρωμα. Τι μας δίνεις τώρα, offside, ξενερωτήλα. Δεν σηκώνει το άλλος από εκεί ποτέ, εννοείται. Εντάξει. Ο 11 μας έβαλε τώρα τον γκολ για την Αρμενία. Είστε ξενικό μου. Ναι. Δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Κάτι μας είπες. Πρώτη φορά τα ακούω τελευταίο καιρό αυτό προς έναν Νίκο μου. Δεν φταίω εγώ, φταίνε άλλοι. Ναι, καλά. Καλά. Εσύ τους επιτρέπεις, Νίκο, κάποια πράγματα. Τι? Τους άλλους. Δεν μπορώ να μάλλον να βαριέμαι. Αυτή η κάμερα είναι δηλαδή... Ναι, παιδιά, έχει πρόβλημα, ρε παιδιά. Ρε, παιδιά, δεν, έχει είναι πρόβλημα. Δεν είναι η κάμερα. Δείξτε με καμιά άλλη, καμία πίσω από την εστία, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, από το να παθαίνουμε εγκεφαλικά μήνυ. Λοιπόν, διακοπή έχουμε γιατί το παλικάρι δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Οπότε λογικά θα κρατήσει και λίγο παραπάνω. Ο διαιτητής από τα 4 λεπτά καθυστερήσεων που έχει δώσει. Ο Φορτούνης πρέπει να πέρασε καμιά 6-7 στον κόλλο. Πεχτάρα, κρυφτάρα. Κόσταρο. Πεχτάρα, Κώστα Φορτούνης. Γιατί ψέματα. Είναι καλός παίκτης. Τον κάνει τάλαρα κι αυτόν. Νομίζω ότι είχε βιαστεί να πάει στη Γερμανία τότε. Που είχε πάει, που δεν θυμάμαι, Φορτούνα. Ντίσελντορφ. Δεν θυμάμαι που είχε πάει. Μετά τον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Νομίζω τώρα. Ίσως να είναι σε καλύτερη φάση για να πάει στο εξωτερικό. Τίποτα, δεν είναι. Το Open θα μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα λογικά στα μάτια. Ρε Γρηγόρη! Δεν είναι δηλαδή ότι γλιτώνουμε. Στείλω μήνυμα σαν τέτοιο. Τι γλιτώνουμε, δεν είναι και δεν υπάρχει και λίγο η κάμερα να πάει σε μια άλλη. Δηλαδή κάποιο να πει παιδιά, όχι αυτή την κάμερα, αλλάξτε την κάτι, ξέρω εγώ. Για να δούμε το παλικάρι εδώ. Νέο κόρτα Νικοπαδόπουλο. Εγώ άμα ήμουν βλαχοδήμο θα κατέβαινα. Το παραδέχομαι. Θα κουνούσα χέρια στον πάγκο τώρα να κατέβω, κατέβα. Ρε παιδιά, δεξί πόδι από τα αριστερά, αριστερό πόδι από τα δεξιά δηλαδή. Κατεβαίνει ο Βλαχοδήμος, φίλε, είδες. Νιν υπερπάντων αγώνας, λοιπόν. Κι άλλο κόρνερ. Εκτελεί ο Κούτρης. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, όχι. Το κουλούρι ψάχνει το μεταξύ, ρε φίλε. Τόσο ψηλά παιδιά έχουμε. Φωνάζει, ρε Παπαδόπουλε. Νέο γέμισμα. Νέο γέμισμα. Σιώβας. Σιώβας. Η κεφαλιά η πρώτη από κοντά γύρισε. Η κεφαλιά δοκάρι από κοντά, όχι. Ψά ήταν. Ως μη γενόμενη η φασαρία που ακούσατε. Ναι, ναι, πραγματικά. Αλλά ήταν ωραία. Ήταν καλό. Ανάποδο κεφαλιά του πιανού Παπασταθόπουλου. Τελευταία φάση ήταν αυτή, παιδιά, γιατί έχουμε πει. Πω, πω, αλλάξε την κάμερα, γιατί θα σα αλλάξουμε εμείς. Θα πάθουμε, δηλαδή. Πέμπτο λεπτό καθυστέρησαν μπήκαμε. Βασίλη, το χαμηλό. Κάτσε να δούμε την αλητία.
Ήταν offside. Πού να τη δεις την αλήθεια, Νίκο, τώρα. Ήταν, αλλά δεν προλάβουν. Επιληψία θα πάθουμε. Ναι, ναι. Αλλάξτε το, δηλαδή. Έστω και λίγο ήταν offside. Ο Παπασταθόπουλος αλλά έτσι και αλλιώς δεν πήγε μπάλα. Θα δείχε το Κάρι πήγε. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων πια. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. Οι Αρμένοι όλοι όρθιοι να πανηγυρίσουν. Και άλλη κλωτσιά ο Αρμένιος. Στον Κώσιδα. Λοιπόν, έδωσε φάουλ, το τελείωσε. Κοίτα την κάρτα έδωσε και βρήκα ότι τελείωσε κιόλας. Γιατί βλέπω μπαίνει ο πάγκος μέσα, ναι. Τέλος λοιπόν. Δεν τα κατάφεραν τα παλικάρια. Δεν τα κατάφεραν. Το μεγαθύριο που λέγεται Αρμενία μας κέρδισε. 2-3. Παρά την προσπάθεια των παιδιών του Άγγελου Αναστασιάδη, δεν κατάφεραν κόντρα στην Αρμενία. Μια ομάδα πολύ ποιοτική, με πολύ σημαντικούς παίκτες στο παγκόσμιο στερέωμα. Περνάει από το ΆΚΑ. Οπότε τα δύο παιχνίδια του Ιουνίου για την εθνική ομάδα απεδείχθησαν, Νίκο, Βατερλό θα λέγαμε. Ναι. Τρία από την Ιταλία. Εδώ ο φίλος μας. Και από την. Πρέπει τώρα να φέρει πέρα μια και από την Αρμενία. Για να δούμε λίγο το φίλο και συνάδελφο. Λάθη τρώμε γκολ. Ήμασταν πολύ καλύτερα από τον αντίπαλο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Συνεχίζουμε. Έλα Γρηγόρη, πες κάτι φίλε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Τέλος φίλε στο ΆΚΑ. Έλα, έλα τα λέω. Έλα. Λοιπόν, έλα να ανοίξουμε. Δεν μπορεί, σίγουρα. Σίγουρα. Θα στείλει το μικρόφωνο μου. Όχι, ακόμα. Μπορώ να το έχω. Ευχαριστώ. Τι να το κάνεις το μικρόφωνο, ρε Νίκο, δηλαδή. Τι να το κάνεις. Τον... Λοιπόν, ακόμα δεν έχουν προλάβει. Το ελληνικό ίντερνετ ακόμα δεν έχει προλάβει να βάλει τίτλο στο παιχνίδι, γιατί περίμενα μήπως και ολοκληρωθεί κάποια μεγάλη ανατροπή. Δεν τα κατάφερε όμως η εθνική ομάδα, η οποία είχε ένα πάλι πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, όπως και με την Βοσνία, όπως και με την Ιταλία. Μείωσε 1-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου. Είχε τρομερό θέμα σε όλο το παιχνίδι στην κόντρα επίθεση και γενικότερα στο αμυντικό της. Transition. Στην αμυντική της μετάβαση τέλος πάντων και πώς να μην έχει όταν από το παιχνίδι που έπαιξαν το Σάββατο οι παίχτες Εθνικής υπήρχαν 5 καινούργια πρόσωπα, τα 3 από αυτά αν δεν κάνω λάθος στην άμυνα, οπότε δεν υπήρχε καμία συνοχή. Οι Αρμένοι το εκμεταλλεύτηκαν και γενικότερα επειδή δεν έχουμε την καλύτερη άφρα γύρω από την ομάδα αυτόν τον καιρό, δεν μας πήγε τόσο το μάτς. Εκείνη η ισοπαλία στη Βοσνία ουσιαστικά πετάχτηκε στα σκουπίδια, γιατί και με την Ιταλία λογικά δεν περιμένεις και πάρα πολλά. Αν θα πάρεις κάτι είναι ουσιαστικά εκτός προγράμματος. Αλλά ας πούμε με την Αρμενία εντός έδρας προφανώς και το έχεις κυκλωμένο για να πάρεις τρίποντο και δεν παίρνεις ούτε το βαθμό. Τέλος πάντων, οκ, έχασε την Βοσνία από την νομίζω. 2-1, κάτσε να πούμε. Τελικά Νίκο Παπαδόπουλε. Δώσε μας λίγο μια ενημέρωση. Ωχ, θέμα. Λοιπόν. 2-1, ναι. Μάλιστα. Τι άλλα είχαμε τελικά. Τώρα βέβαια δεν βγάζει τους ομίλους για να δω. Κάτσε περίμενε, Γιούρο, πραγματικά. Θέλω να δω τους ομίλους αν τους έχει. Βαθμολογία. Πρώτη Ιταλία με 12, δεύτερη Φινλανδία με 9, τρίτη Αρμενία με 6, τέταρτη Ελλάδα με 4, πέμπτη Βοσνία με 4, 0 το Λιχτενστάιν. Δηλαδή έχεις αυτή τη στιγμή 5 βαθμούς διαφορά από την Φινλανδία, θα μπορούσες κάλεσαι να είσαι στους 2. Αλλά ή προσπαθείς για την Ελλάδα, για τον προπονητή της. Τι να κάνουμε, φίλε. Μέσα στο πρόγραμμα όλα. Θα πάνε και τα παιδιά διακοπές όλα πλέον που ταλαιπωρήθηκαν τόσο καιρό με προετοιμασίες και στην Ολλανδία δεν είχαν πάει. Νομίζω είχαν πάει και Ολλανδία για μια εβδομάδα. Ναι, ναι. Με προετοιμασίες και με παιχνίδια να πάνε και τα παιδιά να ξεκουραστούν όλα. Τι να κάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα, Νίκο Παπαδόπουλο, και η νίκη και η ήττα και η ισοπαλία, ε. Καλά, τα λέω. Πάντα. Και αλλαγές προπονητή. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Λες, ε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Είμαστε αναμονή πάνω από τα αθλητικά sites, έτσι. Αρμένικη Βίζιτα γράφει το καζέτα. Σκληρό. Καλό. Καλό όμως. Πετυχημένο. Το 10. Εθνική για τα Μπαζαριάν γράφει το SDNA. Εθνική για τα Μπαζαριάν. Το 10 δεν έχει βρει ακόμα τίτλο. Λογικά θα ετοιμάζει μόνο Φορτούνη Σόθηκε και τα Κωστά. Φορτούνη μόνο εσύ Κώστα και τέτοια. Πού να σε πιάσουν οι άλλοι. Τέτοια πράγματα. Το Sport FM για από το Θεό. Για... Σε τριάρι απογοτευτική εθνική το Sport 24. Για... Ξενέρω το θα για πω. Για το Θεό, όχι άλλη ξεφτύλα γράφει το Sport FM. Χοντρό. Λοιπόν, contra.gr, κάτσε καλά. Αυτή πλέον δεν είναι τόσο ειδησογραφικό βέβαια, αλλά οκ. Δεν έχει κάνει το παιχνίδι, ρε.
η ζωή του Τόνι Πάκερ ξεπέρασε τα όνειρά του. Ωραίο θέμα, έγραψε συνάδελφος, το διάβασα. Εντάξει, οκ, αλλά. Ναι, δεν έχει όντως το. Έχει το μάτς ακόμα. Μα δεν βάζει μάτς γενικότερα, δεν είναι. Το έχουν αλλάξει, το έχουν κάνει πιο. Ναι. Τι άλλο site έχουμε. Ιταλία, Βοσνία, πίθανο γκολ με μονοκόμματο shoot o insignia. Το 10. Το 10. Περιμένουμε. Ακόμα δεν έχει, όχι. Δεν έχει ακόμα τέτοιο. Η Ιταλία ισοφάρισε με ένα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο κάποια στιγμή θα το δούμε, ελπίζω. Έχω αυτήν την ελπίδα βαθιά μέσα μου. Αφού βλέπουμε το διαφήμιση της Νιβέα. Πολύ ωραία. Ναι, το δούμε όμως και τον γκολ αυτό, παιδιά. Να το δούμε τα παλικάρια τι κάνανε. Άδειασε το ΆΚΑ, και πριν άδειο ήτανε. Το Open Philipper παραγωγή μετάδοση, έτσι. Παρότι είχαμε λίγο πολύ καλή εικόνα. Πολύ καλή εικόνα. Πολύ καλή εικόνα. Όπω ρε Ινσίνιε, τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε Ινσίνιε. Για να δω. Η Ιταλία σοφάρισε αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με τη Βοσνία. Με ένα πολύ 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 ωραίο γκολ. Κόρνερ, δε στην Παπαδόπουλε, δε αγόρι μου. Πατ. Είναι από αυτό που πολλές φορές το δοκιμάζουν οι ομάδες. Δηλαδή ένα κόρνερ κάπου γύρω έξω από την περιοχή για να γίνει μονοκόμματο σουτ που αν γίνεται τις περισσότερες φορές και δεν κόψουν οι αμυντικοί, φεύγει συνήθως στα πουλιά. Εδώ η Insigne με τρομερή τεχνική έστειλε την μπάλα στην γωνία και έτσι ξεκίνησε η ανατροπή της Ιταλίας που έχανε 0-1 και κέρδισε τελικά με 2-1. Νίκο Οπαδόπουλε τη Βοσνία και μας κρατάει μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Έχεις 5 βαθμούς. Εντάξει. Βαθμολογικά ακόμα έχεις. Ήταν ακόμα. Τέρα το παιχνίδι ήταν αυτό στον όμιλο. Απλά σε πάει πίσω αυτή ήταν από την Αρμενία. Ακόμα δεν έχει βάλει. Είναι το πρώτο που έχει βάλει τίτλο ακόμα. Ναι. Κώστα μόνο εσύ. Ωραία, φίλε, την εθνική Ελλάδα. Ναι, φίλε, καλά έκανε το κοψιλού γιατί πήγε τέρμα τώρα και δεν ξέρω τι έγινε. Λίγο τρόμαξε. Λοιπόν. Οπότε, Νίκο Παπαδόπουλε, αυτά γίνανε σήμερα, έτσι. Αυτά γινήκανε με την εθνική ομάδα. Καλά περάσαμε και σήμερα. Για δώσε λίγο πρόγραμμα. Δες λίγο εκεί πέρα, άστο λίγο τώρα αυτό. Πες μας λίγο τι. Κάτσε να μάθουμε τι γίνεται με το Μανολάκι. Τι να γίνεται με το Μανολάκι, ρε φίλε, και εσύ. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Υπάρχει θέμα σοβαρό, ενημερώνομαι εγώ. Δύσκολα τα πράγματα. Ψάχνει στην αγορά για χάφο Άρης. Άντε πάλι. Άνω κάτω στην. Τον έχετε κάνει αυτό τον Καρυπίδη. Άνω κάτω στην Αλκμίνη. Πάλι λεφτά θα δώσω. Πάλι λεφτά. Περίμενε. Πού είναι, γιατί το κλείσα. Τώρα θες πρόγραμμα. Όχι, στην πρόγραμμα. Εκεί σιγά-σιγά θα κάτσουμε να δούμε τώρα πότε παίζει. Γιατί. Τώρα πότε ξανά έχει παιχνίδια. Δεν ξεκινάνε κάπου το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Δεν έχει πάλι δύο μάτς. Από δύο μάτς. Κάτσε ρε Νίκο. Ναι, ρε Νίκο, έτσι πάει. Κάτσε ρε Νίκο τώρα. Αγωνιστική μέρα 5. Ναι, ρε Νίκο. 5 Νάτου του 19. 5 Νάτου. Ο Νάτου, ο Νάτου. Ο Γιάννης ο Νάτου. Καλησπέρα. Η Ελλάδα πού είναι. Δεν έχει Ελλάδα, ρε φίλε. Βγάλαμε. Τη βγάλαμε. Τελείωσε. Παίζει 5 Σεπτεμβρίου Φιλανδία-Ελλάδα. Στο Ελσίνκι. Ναι. Στο Ελσίνκι πάλι με τη Φιλανδία μας έχει λίγο. Ναι, πελατάκους. Αρμενία, Ιταλία, Βοσνία, Λιχτεστάιν. Τα άλλα. 5 Ιουνίου παίζεις και βλέπουμε μετά παίζεις πάλι. Κάτσε. 8 Σεπτεμβρίου, 3 μέρες μετά, Ελλάδα, Λιχτεστάιν. Ναι, μετά έχει τον Οκτώβριο. Έτσι πάει. Καλέ, ναι, ρε. Κάθε φορά το στο καλεντάρι έτσι δεν πάει, δεν θυμάσαι. Μία με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ιταλία-Ελλάδα, 12 Οκτωβρίου. Βλέπω εδώ. Εκεί πέρα είναι. Θεός και Παναγιά. 15 Οκτωβρίου Ελλάδα-Βοσνία. Στο κατάμε στο ΆΚΑ λογικά. Και τελευταίο. Α, έχει κι άλλο μάτς, περίμενα. Μετά έχει. Αρμενία-Ελλάδα, 15 Νοεμβρίου. Μετά έχει Ελλάδα-Φιλανδία 18 Νοεμβρίου. Τελευταίο μάτς. Μάλιστα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Στο κόλπο, ναι. Στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. 8-0 και έρθει η Γερμανία τους ιστονούς, ε. Κακό βράδυ για την Γερμανία. Μάλιστα. Πολύ πόσα ρίξανε και οι Γάλλοι ρίξανε 5. Εμείς και την Εσσονία θα χάναμε. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει. Ισλανδία, ε. Έπαιξε ο Ίγκασον. Ο Ίγκανσον. Ο Ίγκι Ίγκασον. Έτσι το λένε. Ναι. Ίγκι Ίγκασον. Πώς λέμε δηλαδή πανίκους πανίκου. Ίγκι Ίγκασον. Είναι Κύπριος Ισλανδός. Είναι Κυπριο-Ισλανδός. Καλό. Καλό. Καλός. 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 Η Κυριανθιά Παδός Εθνικής που κερδίζει Euro και Mundial μαζί. Τέτοια θέματα θέλουμε να διαβάζουμε. Έτσι. Επιτέλους. Έτσι. Έτσι. Άντε, παλιό είναι αυτό. Η τύπησα που πήγαινε στο μπάσκετ ήταν. Κλικ Μπέι, το πήρε το κλικ. Έλα, αυτή ξανθιά ρε. Που είναι και μοντέλο μετά.
Δεν μου λέει κάτι. Έλα ρε Νίκο, και εσύ με την εθνική μπάσκετ, ρε φιλέ. Α, ναι, ναι, τώρα τη θυμήθηκα. Άντε, ξεκόλα. Το 10 ακόμα δεν έχει βάλει τίτλο. Επιμένει. Ελλάδα, Αρμενία, 2-3 τελικό. Θα βάλουν οι διαγραμμένοι, οι δεκάρικοι και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Ο Φορτούνης έγινε μέση όμως. Αυτά δεν τα διαβάζεις. Δεν τα διαβάζεις αυτά. Λέει, έχει ένα στατιστικό 0-9 στα πρώτα ημίχρονα Ελλάδα από τον Μάρτιο. Δηλαδή έχει φάει 9 γκολ στα πρώτα ημίχρονα. Μάλιστα. Έχουμε θέμα. Ο Γραμμένος είπε ότι ακόμα και σε αρνητικό αποτέλεσμα δεν τίθεται θέμα να σας ιάδει. Είσαι σίγουρος, πρόεδρε? Ο Φορτούνης έγινε μέση, βεβαίως. Έτσι, 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 έτσι. Μάλιστα. Ωραία, παιδιά, η εθνική είπαμε, έχασε. Κερδίζει όμως αλλού. Δεν βλέπω να έχει τίποτα άλλο ισογραφικά. Εντάξει, τον Πινελίκη του αιώνα τώρα θα είναι. Ναι, ναι. Η εθνική για τα μπαζαριάν. Μάλιστα. Ο Φορτούνης είπε, εμείς θέμε, η αυτοκριτική. Λοιπόν. Και τώρα θα πω πάλι στο Facebook τη εθνική. Μετά το τέλος του παιχνιδιού. Έλα, ρε Νίκο, τώρα και εσύ. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα τώρα, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Περίμενε. Πάθαμε τίποτα. Εδώ, εδώ, Ελλάδα, Αρμενία, τέλος αγώνα, 111 σχόλια και συνεχίζουν. Κύριε Αναστασιάδη, ψάχνουν μάγειρα για σεζόν στο Λευκό Γλάρο Χαλκιδικής. Έχεις καταστρέψει μέχρι και τους παίκτες κάθε μας και διαφορετική σύνδεση σε άλλες θέσεις. Μπαίνουμε και ξεκινάμε το 0-2. Εγώ περιμένω να παραιτηθείς από μόνος σου τώρα μετά από αυτό που είδαμε. Να είμαστε stand-by για τις δηλώσεις του coach, Βασίλη. Οι παίκτες έχουν δυνατότητες, δεν βλέπω όμως κάποιο κίνητρο, δεν πιάνουν με ομικρογιώτα, ρε φίλε. Την απόδοση που πιάνει πάλι με ομικρογιώτα ο καθένας στο σύλλογο που παίζει, είναι δεύτερες μονομαχίες και αργούν να βγάλουν εγωισμό και πάθος. Πρέπει να δεχτούμε γκολ για να ξυπνήσουμε. Δεν γίνεται τη δουλειά. Έχει λίγο ποδοσφαιρική ανάλυση στο σχόλιο. Εντάξει, οκ. Okay. Περνάει. Δεν θέλουμε, φίλε, ποδοσφαιρική ανάλυση. Πριν μας έφταιγε ο Σκίπε, τώρα στα ένα Ασιάδης. Τότε πηγαίνετε εσείς και προπονείτε την Ελλάδα. Είχαμε Φερνάντο Σάντος και το διώξαμε μόνοι μας φωστήριξη ομοσπονδίας. Αυτός είναι και εγκελόσκυλο και εστατόσκυλο. Μπράβο, εντυπωσιακό όπως το κατάφερε. Μπράβο. Παρετήσου προπονητή του Μεσαίωνα. Πλύνει Ζέκα και Φορτούνη, όλοι οι άλλοι κατσαπλιάν. Και με τους βουδιστές με τα σεντόνια να παίξουμε, λέει. Θα χάσουμε. Κάτι άλλο, αλλά εγώ λέω θα χάσουμε. Όνομα Αναστασιάδης. Άγγελος. Επάγγελμα βοσκός το χειμώνα και προπονητής εθνικής τα καλοκαίρια. Σκληρά λόγια. Σκληρά λόγια. Δεν ο άλλος έχει ανεβάσει ένα τζιφ του Τζενάρου Κατούσα από την εποχή που ήταν στον Όφη και έχει πει Everyday λαλακία. Everyday. Everyday. Κύριε Αναστασιάδη, κάνε επάγγελμα ψάλτη, γιατί από το ποδόσφαιρο δεν κατέχεις κακομοίρη. Φορτούνι Ζέκα πολλά κιλά μπάλα τα παιδιά. Αυτός πρέπει να είναι ένα κράμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτή η εθνική είναι για τα πανηγύρια, γιατί να σχολιάσω. Φορτούναρος λέει. Ζέκα, Αρμενία 2-3. Δεν πάμε ούτε στο πάρκο για κατούριμα. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πάρει έστω το χ απέναντι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Αρμενία. Είναι αλήθεια. Ας μείνουμε στην προσπάθεια. I remember the time when Greece could compete with Spain or Portugal. Now it cannot even beat Armenia. Λέει ο Αλεξάνδερ Λαβαγιάρτ Παυλάτος. Μάλιστα. Άιντε καλά. Μακρινός συγγενής του Μίτσου Παυλάτου που ήταν στους στάβλους Ιερέτα Ζέμι. Ρε παιδιά, βρείτε τη φτιά. Έχουμε μεγάλη στεναχωριά. Άλλη μια διοργάνωση χάνεται. Γιατί τέτοια εικόνα αυτός είναι. Δηλαδή, από αυτούς που συγχαίρουμε, τους ξενέρωτους που δεν ξέρουν να σχολιάσουν. Μη σχολιάσεις καθόλου, ρε φίλε. Όχι τέτοια. Είμαστε για πολλά χαστούκια. Οκ. Okay. Άγγελε, περισσότερες πιθανότητες έχεις να γίνεις οικουμενικός πατριάρχης παρά να περάσεις το κοινό. Καλό, 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 φίλε. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, 100% λάθος του μπιπ τρυπίδα. Μηδέ συνοχή, καμία γραμμή, Μανολά Πάγκο. Οκ, okay, άντε σπίτι σου γελοτοπιέ, να προπονείς την Παναγία. Χοντρό. Μας έφταιγε ο Κατσουράνης και ο Καραγκούνης, αυτός είναι άλλο σκυλί. Άρα για όλα αυτή η ομοσπονδία πρέπει να μπει πρόεδρος ένας Καραγκούνης. Λοιπόν, η νοοτροπία που έχει ο Έλληνας είναι για τα σκυλιά. Φέρε το Μουρίνιο και τον Κλοπ και θα πέσει Μπινελί για την πρώτη μέρα συχάματα. Εδώ και τώρα Δέλα με ένα λάμδα. Αναστασιάδη παρατήσου χθες. Να μην ξανακληθεί κανείς τους πλην του Φορτούνη. Αυτός είναι Πασαλιμάνι, εύκολα. Σωστός. Δεύτερο προφίλ του Σάββα Θεοδωρίδη. Στο διάλογο τα κολόπεδα, Αναστασιαδάν, Άιντε Σατσακιδιάν. Μάλιστα. Αρμενία της πλάκας, χώρα με το ποδόσφαιρο που παίζουν ένα Μικηταριάν έχουνε, δεν άξιζαν 80% κατοχή πάνω από 300 πάσεις και στο τέλος αυτό. Στείλ το συνευχή του Θεού δεν κάνει. Please come back. Για ποιο ανάγκη τον Ερχάγγελ, ο Ερχάγγελ, παιδιά είναι. Μεγάλο επίτευγμα των Αρμένιων που έβαλαν γκολ στο δεύτερο ημίχρονο Ιταλία, βλέπει να μαθαίνει. Σωστό. Κόψε τα προνόμια στο στρατό και ούτω καθεξής που έχουν οι παίχτες. Και βάλτε ρήτρες για αυτά για να τα διεκδικήσουν.
Θα εκτιμήσουν, λέει έτσι. Αφού δεν τιμούν το εθνόσημο, λέει. Α, καλά, αυτό είναι αίμα τιμή. Βλέπετε τι έκανε ο Σον στην Νότια Κορέα. Υπάρχει λύση. Άντε με τις μανατζεροπαράγκες. Όπα. Ξεφτύλα, η απόλυτη ξεφτύλα. Βγάλε τις φανέλες. Άιντε στο διάλογο, κανείς δεν νιώθει από εσάς. Εδώ κάπως χαρακτηρίζει εδώ πέρα ένας φίλος στον Αναστασιάδη. Μην αρχίσω να σε καντιλώνω, πιστέ. Καντιλώνω. Ναι. Mm. Πάρε τον μπιπ και πάρε και τη μισή ομάδα μαζί με τα τομάρια. Άντε να γίνετε ψάλτες παλιόβλαχε. Το λεωφορείο για το Άγιο Όρος φύγει ξημέρωμα, κύριε Άγγελε. Κουράστηκα. Παιδιά, όλοι ήταν χάλια από την αρχή, διακοπές θέλανε. Βάλε λίγο συνέστημα. Βάλε λίγο συνέστημα. Ο Ταβερνιάρης ακόμα προπονητής είναι. Φορτούνι, Ζέκα, μόνο αυτοί παίζουν για το εθνόσημο. Σατσακιδιάν. Ο Άγγελος είναι για κανένα τσίπορο, κανένα κρασί, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Όσο για τους παίχτες, μην σας φαίνεται περίεργο, αυτό είναι το επίπεδο. Απλώς οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι τους κάνανε όλους παιχτούρες. Πάλι οι δημοσιογράφοι σας στέλνουν. Και απορώ τόση ώρα γιατί δεν είχαμε ακούσει κάτι. Ναι, πραγματικά. Σίγουρα είναι θέμα ψυχολογίας και αποδητηρίων, αλλά μην γελιόμαστε. 4-5 παίχτες είναι συνολικά όλοι. Λοιπόν, άμα λείπει ο Τζιόλης, λέει τι περιμένετε. Καλά, ξηγέται. Σωστός ο φίλος. Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Ήρεμη δύναμη στη μεσαία γραμμή. Καλά τα λέει. Ο Άγγελος τετραγώνησε τη στρόγγυλη θεά. Λες και είναι εικόνες Παναγίας, έλος λέει. Τα γάρια όλη τη ΕΠΟ, προπονητής, ποδοσφαιριστές, πρόεδροι ομάδων. Κρίμη ομάδα είναι καφενείο. Είναι κοπρίτες όλοι. Στην κυριολεξία κατέβει Αστέρας Κολοκοτρονητσίου. Θα κάνει χατρίκ ο Παπατριαντάφυλλος. Σωστός. Λοιπόν, είναι σχολείο μυθοπλασίας. Παιδιά, καλοκαίριασε, τα παλτά πρέπει να μπουν στην ντουλάπα. Όχι ο Πέλεξης ο Κουλούξης παλτά, ρε φίλε, εντάξει, ο Αναστασιάδης που γράφεις, ναι. Τέρμα η κοροϊδία, γράμε, ναι! Γράφει εδώ πέρα ένας άλλος φίλος. Ο άλλος έχει βάλει ένα τζιφ με Τάσο Τρέχε και Ζάχο Ντρούλινγκ. Εσύ πιάνει μια ιδέα. Εσύ πιάνει μια ιδέα, δηλαδή. Όλοι έχουν φωτογραφίες του Λεμονή και τα λοιπά. Μια φωτογραφία του Λουτσέσκου που γράφει «Για μένα η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου». Το Κλαρίνο το μάζει με την Ιταλία. Πασχαλάκης, Μπακάκης, Σοκράτης, Σιώβας, Μανολάς, Κούτρη, Ζέκα, Σιώπης, Φορτούνης, Μήτρογλου, Δόνης. Έτσι θα κατέβαινε σαν Ασιάδη. Μάλιστα. Προπονητής Κερκίδης. Σταμάτω ρε, κόψου το μικρόφωνο. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Θα διαβάζει μέχρι το πρωί. Φτάσαμε 12 ακριβώς. Πάμε, Νίκο, πάμε. Ήρθε. Πάμε, αγόρι μου, έλα. Ήρθε. Πάμε, αγόρι μου, γιατί άντε, πάμε. Δεν έχεις σταματημό. Λοιπόν, αφού αύριο θα πάλι εδώ ο Νίκος Παδόπουλος θα είναι μαζί σας. Εμείς στο μετερίζει του ρεπορτάζ μέσα στον καύσωνα και τη ζέστη για να μεταφέρουμε όσα θα γίνονται στην. Πώς το λένε και το μεγάλο ξενοδοχείο στη Μοναστήριο που ξεχνάω όλη την ώρα το όνομά του. Στο Grand Hotel. Grand Hotel λέγεται. Ναι. Εκεί γίνεται πάντα. Δίπλα είσαι, ρε Νίκο. Ρε δίπλα είμαι, δεν ξέρω τι ώρα θα ξεμπερδέψουμε. Βασικά ξεστή, δεν ξέρω τι ώρα θα ξεκινήσει. Γιατί από τις παλιές θυμάμαι ότι υποτίθεται 7 η ώρα και ξεκινούσε 8, 8.30, 9 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο ξανά εδώ στις 10, Μπαλαντέρ. Καλή συνέχεια. Μένει συντονισμένη στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γεώργιος Ζαγόρας και Ζούγκλα μέχρι ό,τι ώρα πάει. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι.